Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του GSSG. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη τελευταία μας εκπομπή, να τονίσουμε. Είχαμε πει θα βγάλουμε 9, θα βγουν όμως 8. Εντάξει, είχαμε κάποια θέματα. Τρέχουμε και εμείς σαν άνθρωποι, οπότε εντάξει, δεν μπορούμε να βγάλουμε τόσες εκπομπές. Θα βγάλουμε λιγότερες. Οπότε αυτή είναι η 7η μας εκπομπή, αν δεν απατώμε, Κώστα. Ναι, είχαμε, μας πήγε πίσω, ήταν για την προηγούμενη Τετάρτη αυτή η εκπομπή να συμβεί. Απλά είχαμε κάποια θέματα, όπως αναφέραμε και στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και γι' αυτό το λόγο πήγε μια εβδομάδα πίσω. Ενημερώσαμε τον κόσμο, είδαμε κατανόηση από τον κόσμο το σημαντικότερο και ευχαριστούμε. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, λαμβάνουμε πολλά μηνύματα συμπαράσταση από το Facebook. Εντάξει, κάποιοι στεναχωρήθηκαν σίγουρα, αλλά εντάξει, όπως και να έχει, είμαστε εδώ. Θα είμαστε μαζί με τον κύριο Θανάση Βέμπο στο μέρος, τέλος πάντων, που θα είναι η συνέντευξη. Οπότε, εντάξει, αναμείνατε μία εβδομάδα περισσότερο, αλλά πιστεύουμε να άξιζε η αναμονή σας αυτή και να ανταμευθείτε αργότερα στο τμήμα της συνέντευξης. Να κάνουμε διευκρίνηση, γιατί είπα ανοίγοντας την εκπομπή ότι είναι το νέο μας επεισόδιο. Αναφέρθηκα σε επεισόδιο καθώς έτσι ανεβαίνουν. Αν δείτε για παράδειγμα το βίντεο το προηγούμενο, θα λέει επεισόδιο 7 με τη συνέντευξη μπλα μπλα μπλα, ο τάδε καλεσμένος. Γι' αυτό το ανέφερα και σε επεισόδια, για να είναι πιο εύκολο να τα βρείτε όταν ανέβει με την αριθμητική σειρά όπου θα ακολουθήσουν. Ναι, ευχαριστώ πάντως για την πάσα τώρα που μου έδωσες, να θυμίσουμε στους φίλους μας, καινούργιους, παλιούς, το οτιδήποτε, να κάνουν μια εγγραφή, παύλα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, ούτως ώστε κάθε φορά που ανεβάζουμε καινούργια βίντεο, καινούργιες εκπομπές, παύλα επεισόδια, να μπαίνουν, να τις ακούνε. Αν τυχόν π.χ. δεν κατάφεραν να είναι live τώρα μαζί στην εκπομπή, γιατί είμαστε live αυτή τη στιγμή, αν δεν καταφέρουν να είναι live στην εκπομπή, εμείς τις ανεβάζουμε στο YouTube, οπότε θα μπορούν από εκεί να πηγαίνουν να τις ακούνε. Δύο ημερών είχαμε πάρει και ένα μήνυμα στο chat του Facebook, και όπου ανέφερε κάποιος φίλος, ήθελε να πει κάποια πράγματα, μας είπε για κάποιες ομάδες, αν μπορεί να τα γράψει στον τοίχο μας και όλα αυτά. Για να μην λερώνουμε σε εισαγωγικά τον τοίχο μας, έχουμε πει ότι είπαμε και στο φίλο συγκεκριμένα σε μήνυμα, να το πούμε και τώρα για να μην έχουμε συνέχεια σε αυτό. Μπορεί όποιος θέλει να στείλει αυτή τη στιγμή στο chat να πούμε και πώς γίνεται, μια μικρή παρένθεση. Είναι σελίδα που μας ακούτε, πάνω αριστερά λέει Open Chat. Πατάτε στο Open Chat, σας βγάζει το όνομα, από κάτω το email. Το email θα χρειαστεί μόνο αν θέλετε να επικοινωνήσουμε για κάποιο λόγο μαζί σας. Αλλιώς απλά το όνομα, αν γράψετε και το μήνυμα, θα είμαστε ok. Θα έρθει κανονικά, όπως βλέπετε. Μας έστειλε και ο φίλος Χρήστος. Καλησπέρα, Χρήστο. Έτσι, να συνεχίσω όπως ανέφερα και στο φίλο, ότι θέλετε να διαβαστούν για ομάδες, για έρευνες, για κάτι που κάνετε εσείς που θέλει να ακουστεί από εσάς, θα το διαβάζετε. Θα το γράφετε εδώ. Θα το διαβάζουμε εμείς και μετέπειτα, όπως ανεβαίνει ολόκληρη εκπομπή, θα αναφέρεται και αυτό το απόσπασμα από εσάς. Τώρα, αν κάποιος θέλει για δικό του λόγο το συγκεκριμένο απόσπασμα, να του το στείλουμε, να το κατεβάσουμε, να το κόψουμε και όλα αυτά, αν δεν θέλει να μπει στη διαδικασία να το κατεβάσει μόνος του και να το κόψει, μπορούμε εμείς να το κατεβάσουμε, να το ανεβάσουμε στο YouTube και να του στείλουμε το σύνδεσμο, ώστε να τον ανεβάσει όπου θέλει, να το δει ή οτιδήποτε μπορεί να το χρειαστεί κάποιος. Ναι, επίσης να πούμε σε αυτό το σημείο, τώρα που είπες για αυτά τα κόψε ράψε γενικότερα, ότι έχουμε στο μυαλό μας, όχι βασικά, έχουμε αρχίσει ήδη να κάνουμε κάποια πράγματα, να βάζουμε κάποια αφιερώματα, ας το πούμε, στο YouTube, με κάποια φαινόμενα τα οποία έχουμε αναφέρει ήδη στο blog μας. Να θυμίσουμε και ότι έχουμε και το blog μας που ανεβάζουμε κάθε εβδομάδα, έχουμε πει ιστορίες, τα paranormal bio, διάφορα πράγματα, φωτογραφίες κτλ. Έχουμε και τους διαγωνισμούς, εννοείται, εκεί όποτε τους κάνουμε, και την καινούργια μας στήλη που είναι το κατάστημα με το μπλουζάκι, που η τιμή έχει κατέβει στα 12 ευρώ να ενημερώσουμε πλέον με τα έξοδα αποστολής. Γιατί εντάξει, βγαίνουν και μερικοί που λένε εντάξει, δεν βγάζουμε τίποτα, εντάξει, αν δεν βγάζουν αυτοί τίποτα, τότε εμείς μπαίνουμε μέσα. Εντάξει, τώρα κέρδος δεν υπάρχει ουσιαστικά με τα 12 ευρώ, είμαστε τσίμα τσίμα, δεν θέλουμε να βγάλουμε κάτι, οπότε θέλουμε να μας γνωρίσει ο κόσμος, γι' αυτό κατέβηκε και η τιμή σε αυτό το ποσό. Οπότε μπείτε, παραγγείλτε, ναι, λέμε τον τρόπο. Ναι. Γι' αυτό που αναφέρεις, ότι οποιοδήποτε θέλει να παραγγείλει, μπορούμε μαζί με την αποστολή να στείλουμε και την απόδειξη συν τα έξοδα αποστολής, ώστε να δουν ακριβώς ότι
είναι για αυτούς, δηλαδή δεν βγάζουμε κάτι. Όποιος πάλι θέλει μπορεί απλά να ζητήσει να του στείλουμε το λογότυπο και όλα αυτά, να κάνει μια μπλούζα αν έχει τον εκτυπωτή και όλα αυτά, απλά για να μην νομίζουν, γιατί μας είπαν διάφορα ότι πάμε για το κέρδος. Θα αναφέρουμε από την πρώτη στιγμή, θα το λέμε μέχρι την τελευταία, γίνεται απλά για να... για εσάς, γιατί μας το ζήτησαν κάποια παιδιά μικρότερα σε ηλικία κυρίως κάτω των 20. Είχαμε και κάποιες παραγγελίες, νομίζω 7 ή 8 αν δεν κάνω λάθος, γιατί ο Κώστας κοιτάζει το chat ακριβώς στο Facebook. Οπότε και γι' αυτό το λόγο να το ξαναναφέρουμε. Να χαιρετήσουμε τον φίλο μας τον Χάρη που μας έστειλε Κώστα και συνέχισε γι' αυτό που έλεγες και συγγνώμη για τη διακοπή. Ναι, δεν πειράζει. Εντάξει, καλή να καλησπέρισω εγώ καταρχάς τον Χρήστο και τον Χάρη που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Να συνεχίσουμε, εντάξει, είπαμε λίγο για το blog που θέλαμε. Είπαμε θα ανεβάζουμε την εκπομπή και κάποια αφιερώματα από τα Paranormal Bio, επειδή ο Κώστας λίγο ασχολείται λίγο περισσότερο από αυτά που κάνει και τα σπικάς και τα λοιπά, να μας πεις αν θες Κώστα δύο κουβέντες από αυτού. Ναι, έχουμε ανεβάσει κάποια άρθρα στο blog μας, αλλά όπως ξέρουμε το να βλέπουμε και να ακούμε είναι καλύτερο από το να διαβάζουμε ή τουλάχιστον πιο ξεκούραστο. Οπότε πήραμε μια απόφαση να ανεβάζουμε δύο ειδών βίντεο. Το πρώτο είναι τα Paranormal Bio. Έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία αμέσως μετά το κλείσιμο της εκπομπής, μέχρι τις πρωινές ώρες θα έχει ανέβει το πρώτο Paranormal Bio όπως έχει ανέβει και στο blog μας με τη Δημόρα. Το σπικάζει σε όλο αυτό, το επεξεργασία και όλα αυτά τα έχω επιμεληθεί εγώ όπως είπε ο Κώστας. Τώρα υπάρχει και ένα δεύτερο κομμάτι για τα βίντεο που ανεβάζουμε. Έχουμε κάνει ήδη την αρχή. Έχουμε ανεβάσει ένα απόσπασμα από την εκπομπή μας, μια δήλωση μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε, από κάποιον φίλο για το στοιχειωμένο ή τουλάχιστον έτσι πιστεύουμε σπίτι στα Λεχόνια του Βόλου. Οπότε ανέβηκε αυτό το κομμάτι, εξήγησα εγώ στα πρώτα 1,5 περίπου με 2 λεπτά περί τίνος πρόκειται για αυτό που θα ακολουθήσει. Ακούσαμε και τη μαρτυρία του φίλου. Θα ανέβουν και άλλα σχετικά βίντεο ή αποσπάσματα από τις εκπομπές που έχουμε κάνει ως τώρα ή που θα ακολουθήσουν. Έχουμε αρκετά στο μυαλό μας, έχουμε αρκετά θέματα όπου ακούστηκαν και πρέπει να ακουστούν μόνα τους. Ναι, οπότε γενικότερα τελειώνουμε, είπαμε, τις εκπομπές σε 2 τετάρτες από τώρα. Θα είναι τελική εκπομπή, θα αναφερθούμε μετά το διάλειμμα σε αυτή την εκπομπή. Να κλείσουμε λίγο τα υπόλοιπα θέματα, να πούμε ότι αυτό που είπε ο Κώστας, ότι θα πάρουμε εν τέλει μετά όλες τις εκπομπές και τη σημερινή εννοείται, θα βγάλουμε κάποια αποσπάσματα και θα τα ανεβάζουμε μεμονωμένα σαν βίντεο στο YouTube, ώστε να τα δείτε κι εσείς. Ποιο το βίντεο αυτό που είπαμε είναι πραγματικά αξίζει να το δείτε και είναι όλη η αλήθεια πίσω από το στοιχειωμένο σπίτι του Βόλου, όπως λέει και ο τίτλος. Δεν είναι καθόλου εφάνταστος ο τίτλος, όπως κάνουν μερικοί με τίτλους εφάνταστος για να μπουν να πάρουν τα likes και τα subscribe και τα views. Εντάξει, εννοείται ότι μας στηρίζετε με τα subscribes και τα κυρίως, εντάξει, να βλέπουμε κι εμείς ότι υπάρχει κόσμος που μας θέλει να συνεχίσουμε κτλ. Αλλά εντάξει, αξίζει πραγματικά να μπείτε να δείτε το βίντεο. Λέει είναι μια σημαντική μαρτυρία από άνθρωπο που ήταν εκεί στο Βόλο από την εκπομπή που είχαμε βγάλει στην προηγούμενη εκπομπή. Θα ακολουθήσουν και άλλα όπως είπαμε. Αυτά νομίζω με τα βίντεο. Κάτι άλλο να πούμε. Κάτι ναι. Για τα βίντεο, ότι όπως είπε και ο Κώστας, όπως προανέφερε, είναι η προτελευταία μας εκπομπή. Στο τέλος όλων των εκπομπών θα ανέβει ένα αρκετά μεγάλο, τεράστιο βίντεο με όλες τις συνεντεύξεις και μόνο τις συνεντεύξεις μαζί. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού τα βίντεο με τα Paranormal Bio θα συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Δεν ξέρουμε το ρυθμό, αν θα είναι για παράδειγμα κάθε 15, κάθε 20 μέρες, κάθε 10. Αυτό θα το βρούμε με το ρυθμό. Θα δούμε μέσα στο καλοκαίρι, γιατί θέλει σχεδιασμό πριν βγει κάτι όπου να κρατάει το επίπεδο ψηλά. Οπότε θα δούμε μέσα στο καλοκαίρι τις δυνατότητες που έχουμε ώστε να συνεχίσει η εκπομπή, τα άτομα που μπορούμε να καλέσουμε ώστε να την κρατήσουν ψηλά. Νομίζω δεν έχετε παράπονο από τους καλεσμένους. Όσοι έχουν βγει ως τώρα έχουν μια, αν όχι τεράστια, τουλάχιστον μεγάλη διαδρομή στον χώρο αυτόν όπου ασχολούμαστε αποκλειστικά. Μέσα στο καλοκαίρι, γιατί ρωτάτε, εμείς έρευνα δεν νομίζω να κάνουμε. Βασικά να ανεβάσουμε, να κάνουμε για μας, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αν βρεθούμε με κάποια ομάδα, γιατί μας ρωτάτε, έχουμε δύο προτάσεις. Θα το δούμε και πότε θα γυρίσει ο Κώστας, καθώς όπως είχε αναφέρει είναι στο εξωτερικό. Μέσα στον Αύγουστο να βρεθούμε σαν guest σε κάποια, από κάποια άλλα παιδιά από αυτούς που καλέσαμε, που σεβόμαστε απόλυτα όλους έναν έναν ξεχωριστά και τους ευχαριστούμε, καθώς σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος αυτής της χρονιάς και πρέπει να τα αναφέρουμε αυτά. Γιατί όταν ξεκινάς από το 0, να ξεκινάς και
βλέπεις πως είναι δύο άτομα μέσα και είναι δική σου στην πρώτη εκπομπή και μετά από μία ώρα, βέβαια και εμείς στην πρώτη εκπομπή κάνουμε ό,τι το δυνατόν για να έχουμε καλεσμένους υψηλότατο επίπεδο, όπως ήταν η After Dark. Είδαμε την ανταπόκριση του κόσμου, είδαμε μέσα σε ένα, ούτε ένα μήνα, 20 μέρες νομίζω, πάνω από 100 subscribe, εγγραφές στη σελίδα. Το blog στις 2 μήνες έχει 4,5 με 5,000 προβολές, που συνήθως κάποιος δεν μπαίνει στα blog, προτιμάει το Facebook και όλα αυτά όπου είναι εύκολο. Είχαμε το πρώτο Facebook, το προφίλ μας, όπου είχε ξεπεράσει τους 1,100-1,200 νομίζω. Ναι, και παραπάνω, κάποια θέματα, και το αναφέραμε. Έχουμε φτιάξει το καινούριο, γίνονται όλα σύμφωνα με το πώς τα έχουμε σχεδιάσει. Είχαμε αναφέρει ότι θα κάνουμε κάποιες μεσοβδόμαδες εκπομπές λίγο διαφορετικές, με διαφορετικά θέματα, πάνω στο παραφυσικό εννοείται, απλά με διαφορετική προσέγγιση, με διαφορετικούς καλεσμένους και μικρότερες σε διάρκεια. Όμως θα το δούμε αν αυτό γίνει τώρα, αν μπορεί να γίνουν μέσα στο καλοκαίρι μια-δυο τέτοιες εκπομπές. Μπορεί απλά να βγάλουμε το πρόγραμμα από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, ώστε για παράδειγμα τη Δεύτερη-Τετάρτη να γίνεται αυτή η εκπομπή όπως γίνεται και κάπως ενδιάμεσο να κάνουμε αυτές τις εκπομπές μια φορά το μήνα για παράδειγμα. Ναι, θα δούμε, μάλλον προς εκεί πάει. Εντάξει, γενικότερα λέμε εμείς τις σκέψεις μας. Εννοείται γι' αυτό υπάρχει και το chat, να μας κρίνετε κι εσείς, να μας πείτε αν σας αρέσουν οι σκέψεις μας, αν συμφωνείτε, αν διαφωνείτε, αν θέλετε να κάνουμε κάτι άλλο. Εδώ είμαστε, live συζήτηση κάνουμε. Οπότε προτάσεις εννοείται δεχόμαστε κτλ. Μάλλον προς τα εκεί θα πάει, δηλαδή προς τη δεύτερη σεζόν θα γίνουν όλα αυτά. Μάλλον ναι, δεύτερη σεζόν θα έχουμε τις εκπομπές τις κανονικές που από ό,τι φαίνεται, εντάξει, αφού έχουμε καλέσει πολλούς αξιόλογους, εντάξει, δεύτερη σεζόν εννοείται θα σας είχαμε πει ότι θα καλέσουμε και ομάδα του εξωτερικού, θα υπάρχει στη δεύτερη σεζόν όλα αυτά, οπότε η δεύτερη σεζόν είναι κατά πολύ της 100 σίγουρη ότι θα γίνει. Οπότε θα βγει εκεί η ομάδα από το εξωτερικό, να γίνουν και κατάλληλες επαφές, θα βγουν και άλλες ομάδες, αλλά νομίζω ως επιτοπλίστων θα υπάρχουν αυτές οι εκπομπές που θα συζητάμε θέματα paranormal bio κλπ. Ή κάποια θεματολογία που θα γίνεται μέσω κάποιας ψηφοφορίας στο Facebook. Θα δούμε πώς θα γίνει, αλλά μάλλον οι εκπομπές αυτές που κάνουμε μάλλον θα γίνουν μηνιαίες όπως πάει, για να, εντάξει, όπως είπαμε, έχουμε εξαντλήσει όσο να είναι τους καλεσμένους που θα θέλαμε να έχουμε την εκπομπή ψηλά. Εντάξει, τώρα να τους ξανακαλέσουμε λίγο δώρο άδωρο, εκτός αν γίνει κανένα μπαμ, ίσως, ξέρω εγώ, να ξανακαλέσουμε κάποιους στην μεθεπόμενη σεζόν, θα δούμε. Αλλά ναι, αυτές λίγο είναι πάνω κάτω οι σκέψεις μας για την επόμενη σεζόν. Εντάξει, μιας που ερχόμαστε στο κλείσιμο της σεζόν της πρώτης, να σας παραθέτουμε και τις σκέψεις μας, οπότε πείτε μας κι εσείς τι θέλετε από εμάς να κάνουμε, πώς να συνεχίσουμε. Αν θα θέλετε, π.χ. εντάξει, είπαμε το καλοκαίρι, κατά πάσα πιθανότητα θα ανεβάζουμε κανένα 2 βίντεο το μήνα, ανά 15-20 μέρες δηλαδή περίπου, που να έχουμε αυτά τα paranormal bio που ανεβάζουμε στο site. Απλά θα τα κάνουμε σπικάζ δικά μας και λοιπά, για να ανεβαίνουν στο YouTube, να τα βλέπετε κι εσείς, να είναι και πιο ξεκούραστα κι εμείς, παρά να τα διαβάζετε. Αναφέραμε πριν, Κώστα, ανεβάσαμε μια δημοσίευση στο Facebook, αν δεν κάνω λάθος, όπου ανέφερε η ανακοίνωση, συγγνώμη, ότι έχουμε κάνει μια πρόσκληση. Μετά το πρώτο διάλειμμα που θα γίνει περίπου 20-25 τώρα, για να έχουμε μια πρώτη επαφή με τον κύριο Θανάση, θα αναφέρουμε κάποια πράγματα γι' αυτό. Να πάμε στο chat. Η Αλέκα λέει καλή εκπομπή, παιδιά. Ελπίζω και σήμερα να έχετε μια τέλεια εκπομπή. Ανυπομονώ να ακούσω το Θανάση και εσύ και εμείς. Έχει και μια συμπάθεια σε κάποιον από τους ερευνητές που καλέσαμε. Λέει σίγουρα όλοι οι καλεσμένοι είναι οι καλύτεροι, με κορυφή τον Άρκη. Όλοι είναι κορυφές, οπότε δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάποιον και δεν είναι και η θέση μας να ξεχωρίζουμε. Το έχουμε αναλύσει αυτό από την πρώτη στιγμή. Παρεξηγηθήκαμε, γιατί όταν πήραμε μια ουδέτερη στάση κατηγορηθήκαμε ότι διαλέξαμε πλευρά, ενώ δεν έπρεπε καν να υπάρχουν αυτές οι διαμάχες ώστε να καταλήξουν και στο θέμα ότι πήραν στην Α πλευρά, πήρε στη Β. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, όσο πιο αντικειμενικά μπορούμε. Άνθρωποι είμαστε, μπορεί να ξεφύγουμε, μπορεί να κατακρίνουμε κάτι που να είναι λάθος μας ή να είναι λάθος για εσάς, να πιστεύετε ότι είμαστε λάθος. Εδώ είμαστε, εδώ είναι το chat, εδώ είναι η σελίδα μας στο Facebook, η επικοινωνία στο blog, γιατί ξεχάσαμε να την αναφέρουμε, υπάρχει φόρμα επικοινωνίας να μας στείλετε ό,τι θέλετε, ό,τι παράπονο, ό,τι παρατήρηση, οτιδήποτε θέλετε.
Σωστά. Επίσης να συμπληρώσω εγώ ότι να συμπληρώσω να πω ότι αναφερόμαστε στις διαφωνίες που είχαμε, εντάξει. Θυμάστε, φαντάζομαι, είχαμε μια μικρή διαφωνία, παύλα παρατήρηση προς μια ομάδα που έκανε μια τελετή κτλ. Τη συζητήσαμε και με κάποιους καλεσμένους. Εντάξει, δεν μπορούσαμε να μην πάρουμε θέση, εννοείται, σε αυτό το πράγμα που έγινε, πράγμα ας πούμε στο επεισόδιο που ανέβασε η συγκεκριμένη ομάδα. Από εκεί και πέρα έχουμε προσκαλέσει πάρα πολλές ομάδες μέχρι στιγμής, παύλα ερευνητές και συγγραφείς σήμερα με την προσθήκη του κυρίου Βέμπου. Και με τον Τζόνα θα να συμπληρώσω. Ναι, εννοείται, ναι. Που τον είχαμε στην προηγούμενη, ναι, σωστά. Στις προηγούμενες εκπομπές. Να πω κάτι, σε το που ανέφερες για να μην ξεφύγουμε. Γιατί ανέφερες για την ομάδα και την τελετή και όλα αυτά. Δεν έχουμε κάτι με τη συγκεκριμένη ομάδα. Μάλιστα, αυτό καιρό με συνεχής επικοινωνία να δούμε αν θα βγουν έστω στο τελευταίο event, αν θα κάνουμε μια έκτακτη εκπομπή με αυτούς, να δούμε πώς ακολουθήσει. Είμαστε συνεχόμενη επικοινωνία. Δεν έχει να κάνει ότι είχαμε εξηγήσει από την πρώτη εκπομπή, για να ξέρετε ποιοι είμαστε, όποιος θέλει μπορεί να τη δει στο YouTube. Είχαμε εξηγήσει τις θέσεις μας πάνω σε αυτό το χώρο και σε αυτές τις κινήσεις. Αυτό δεν λέει κάτι, δημοκρατία έχουμε, ο καθένας εκφράζει την άποψή του, σαν Κώστα, σαν GSG ή οτιδήποτε. Ακόμη και στο chat που είχαμε ένα θέμα την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη εκπομπή, συγγνώμη, με κάποιον που δεν ξέρουμε αν έχει το όνομα και όλα αυτά, μας είπαν διάφορα, μας κατηγόρησαν γιατί κρατούσαμε ουδέτερη στάση και δεν κάνουμε τα χατήρια. Γιατί όσο ξεκινάνε τώρα, κάναμε καλό και κακό μαζί στο χώρο, καθώς είχε ηρεμήσει για κανένα δύο χρόνια όλο αυτό με τις εκπομπές. Ξεκινήσαμε τον ραδιοφωνικό μας σταθμό. Κάποιοι ακολούθησαν και χαιρόμαστε, γι' αυτό το αναφέρουμε από την πρώτη στιγμή, ότι δυναμώνει ο χώρος, έχουμε ανταγωνισμό, σε εισαγωγικά ανταγωνισμό, οπότε το θέλουμε και όλο αυτό. Παίρνουν λάθος στάσεις γιατί μας ρωτάνε θέσεις τους και όλα αυτά. Εμείς δεν έχουμε θέση για καμία ομάδα. Δεν συμφωνούμε με αυτούς που παίρνουν τη θέση της ΑΒ ομάδας. Εννοείται ότι όλοι μας, και εμείς και άλλα παιδιά που κάνουν εκπομπές, έχουν συμπάθειες, αδυναμίες ή όπως θέλετε πείτε τις. Αλλά πρέπει να μένουν εκεί, πρέπει να μένουν εκτός αέρα, να μην συζητούνται εδώ. Να κρατάμε μια ουδέτερη στάση, καθώς ειδικά για το χώρο που έχουμε αποφασίσει να ασχοληθούμε με το ραδιόφωνο, κανένας δεν μπορεί να είναι απόλυτα σίγουρος, ούτε για το μεν, ούτε για το δεν, ούτε ότι υπάρχει κάτι, ούτε δεν υπάρχει, ούτε ότι είδε στο συγκεκριμένο σημείο, ούτε ότι το συγκεκριμένο σημείο δεν έχει κάτι που να έχει βγει ο μύθος, όπως αναφέραμε πριν, το σπίτι στα Λεχόνια. Οπότε είναι καθαρά υποκειμενικές οι γνώμες και οι απόψεις σε αυτό το χώρο. Οπότε μην έχετε θέματα και μεταξύ σας για τέτοια θέματα, γιατί ο καθένας έχει την άποψή του σεβαστή και δεν νομίζω να έχουμε κάποιο θέμα. Ναι, εννοείται και... Ναι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Απλά εννοείται και γι' αυτό καλέσαμε εξάλλου πολλούς ερευνητές, παύλα συγγραφείς που έχουμε τις δύο προσθήκες τώρα τελευταία, είπαμε. Πολλές ομάδες να πει κάθε μια τη γνώμη της, κάθε μια πώς προσεγγίζει το θέμα. Δηλαδή αυτό θέλαμε εμείς, να δείτε κι εσείς κάθε ομάδα πώς προσεγγίζει το θέμα. Εντάξει, γίνονται και κάποια Q&A από κάθε ομάδα, αλλά αν μπείτε να δείτε τη συνέντευξη δικιά μας με την κάθε ομάδα, θα δείτε. Πώς προσεγγίζουν το θέμα, τι πιστεύουν για κάποια θέματα που τους ρωτάμε, αν χρησιμοποιούν εξοπλισμό, γενικότερα πώς πάνε σε μια έρευνα, πόσο κάθονται σε μια έρευνα να ερευνήσουν για το χώρο κλπ. Είναι άλλοι, ξέρω εγώ, που κάθονται μια-δυο μέρες, άλλοι κάθονται μια εβδομάδα, σε ποια μέρη έχουν πάει, διάφορα. Κάθε ομάδα έχει ελαφρώς διαφορετημένη άποψη και γι' αυτό εξάλλου θέλουμε να κάνουμε και τώρα την τελευταία εκπομπή, που να βγουν όλες οι ομάδες ή όσοι απαντήσουν θετικά σε κάποιες ερωτήσεις που θα κάνουμε σε όλες τις ομάδες, να δούμε και ολοκληρωτικά, να ακούσετε κι εσείς την άποψη του καθενός, τι έχει να πει, ποιες είναι οι διαφορές του με κάποιον άλλο, να συζητηθούν στον αέρα κτλ. Να συμπληρώσω εγώ για να κλείνουμε, ότι βγάζουμε όλες τις απόψεις. Βγάζαμε από τους GPS και τον Παύλο, που τα παιδιά είναι κάθετα στο θέμα αν υπάρχει κάτι ή όχι. Λένε ότι τόσα χρόνια που κάνουμε έρευνα δεν είδαμε κάτι. Μέχρι το άλλο άκρος εισαγωγικά, τον Άλγη τον Εβάζη, ο οποίος πιστεύει στα Poltergeist, πιστεύει στις δαιμονικές οντότητες, σε όλα αυτά που αναφέραμε. Οπότε βγάζουμε όλες τις απόψεις από όλες τις ομάδες.
αν δεν συμφωνεί μια ομάδα με την άλλη, γι' αυτό θα γίνει και η τελευταία εκπομπή, μέσα σε λογικά πλαίσια να συζητηθούν όλα αυτά. Να πάμε, Κώστα, στο πρώτο διάλειμμα να έχουμε και την επικοινωνία μας με τον κύριο Θανάση για αρχή, να δούμε πότε ακριβώς θα βγει στην ώρα και όλα αυτά. Ωραία, ναι, εννοείται. Λοιπόν, σας αφήνουμε 3 με 4 λεπτάκια, επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, κάνουμε πάλι ένα break και μετά βγαίνουμε με τη συνέντευξη, οπότε σε 3-4 λεπτάκια επιστρέφουμε. Έχουμε και την πρώτη ταινία σήμερα, μείνετε μαζί μας. Επιστρέψαμε και πάλι για το δεύτερο από τα 3 κομμάτια της εκπομπής μας. Να πούμε καταρχάς, να θυμίσουμε σε παλιούς και νέους το blog μας που θα μας βρείτε, είναι το gspookyghostbusters.blogspot.com. Υπάρχει, το έχουμε ανεβάσει πολλές φορές το link, όπως και πολλά άρθρα που ανεβάζουμε και τα λοιπά, και στο Facebook εννοείται. Να πούμε λίγο ότι σε αυτό το σημείο ψάχνουμε και κάποιους αρθρογράφους, ένα με δύο αρθρογράφους για το blog μας, γιατί εντάξει, εγώ πλέον, βασικά όχι πλέον, δουλεύω. Οπότε δεν μου μένει και πολύ ελεύθερος χρόνος, έχω ένα Σαββατοκύριακο δηλαδή, κάθομαι σπίτι από όλη μέρα κτλ. Σε άλλες μέρες 4-5 ώρες είμαι στο σπίτι και αν. Οπότε ψάχνουμε κάποιους που να θέλουν να γράψουν πράγματα στο blog, να το εμπλωτήσουν, να μας βοηθήσουν γενικότερα σε αυτή την προσπάθεια να, να ενημερωνόμαστε και εμείς εννοείται, γιατί και εμείς νέοι είμαστε όσο να είναι στο τομέα, και εσείς. Από εκεί και πέρα να πούμε λίγο για το blog. Να είπαμε, πω Κώστα, για να κλείσουμε αυτό το θέμα. Πώς μας ήρθε αυτή η ιδέα, πέρα από τις υποχρεώσεις που είπε ο Κώστας, εγώ τώρα ξεκινάω εξεταστική και όλα αυτά. Αυτά είναι δευτερεύοντα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Απλά μας στείλαν κάποιοι φίλοι, μας στέλνουν συνέχεια βασικά στο chat, μας κάνουν δημοσιεύσεις σελίδα μας όπου χρειάζεται η έγκρισή μας, και επικοινωνήσαμε με κάποιους από αυτούς και ανατακτά διαστήματα ανεβάζουμε το άρθρο και αν θέλει κάποιος το αναφέρουμε. Οπότε από το ένα συγκεκριμένο φίλο για παράδειγμα μας στέλνει σχεδόν κάθε 2-3 μέρες κάτι διαφορετικό. Μας ζήτησε αν μπορεί να τα ανεβάζει αυτός όπως είναι τα άρθρα όπως μας στέλνει. Οπότε μας μπήκε έτσι η ιδέα αν θέλει κάποιος σαν συνεργάτης, γιατί και τα άλλα δύο παιδιά λόγω του ότι είναι φοιτητές και είναι δύσκολος ο έκτος μήνας του χρόνου. Οπότε έτσι προέκυψε και όλο αυτό που ανέφερε ο Κώστας σε πρώτη φάση με τη συνεργασία για όλα αυτά. Ανέβασα εγώ όσο μιλούσε ο Κώστας και ανέφερε το blog τον σύνδεσμο. Είναι στο chat με το GSSG Team, είμαστε εμείς, όταν βλέπετε αυτό. Ο Χρήστος λέει υπομονούμε για τον κύριο Θανάση, εμείς να δεις Χρήστο. Συνέχισε Κώστα για αυτό που έλεγες για το blog. Ναι, να θυμίσουμε επίσης, ανεβάζουμε διαγωνισμούς, μαρτυρίες, τα bio που γράφουμε και που θα βγαίνουν και σε βίντεο όπως είχαμε πει. Μπορεί να βρείτε πολλά και διάφορα, όπως επίσης είπαμε και τα μπλουζάκια, πλέον είναι 12 ευρώ μετά έξοδο αποστολής. Μπείτε, παραγγείλτε, να μας μάθουν και ο κόσμος, είπαμε δεν βγάζουμε κάτι, άλλοι τα πουλάνε πολύ πιο ακριβά. Οπότε είναι μαζί με τα έξοδα αποστολής, όπου και αν είστε, 12 ευρώ είναι κομπλέ καλυμμένα όλα μπλουζάκι συν η αποστολή στην πόρτα σας με courier. Οπότε αν θέλετε εννοείται μπείτε, παραγγείλετε κτλ. Μία αναφορά Κώστα, ναι. Να κάνω, έκανες μια μικρή διακοπή για λίγο, να πούμε ότι στην Ολλανδία τους θυμήθηκε ο χειμώνας τέτοια εποχή. Οπότε γι' αυτό είχε τη μικρή διακοπή λόγω καιρού και στην αρχή είχαμε κάποιο θέμα με τη σύνδεση, γι' αυτό το chat έχει ξεκινήσει από την αρχή όπως έχετε δει. Γι' αυτό και αυτή η μικρή διακοπή. Συνέχισε και να κλείνοντας σε αυτό που ήθελες να πεις, να αναφέρω εγώ για την τελευταία εκπομπή που είπαμε πριν το διάλειμμα. Ναι, βασικά όχι, okay, αυτό ήθελα να πω, δεν ήθελα να πω κάτι άλλο. Όποιος θέλει, είπαμε για να γίνουμε και πιο γνωστοί, κατεβάσαμε τιμή στο κόστος, πραγματικά όμως το κόστος. Αν μπείτε να μας συγκρίνετε με άλλους θα δείτε ότι είμαστε, τα έχουμε πιο φθηνά τα προϊόντα, το προϊόν βασικά το μοναδικό. Αυτό ήθελα να πω, οπότε αν μπείτε στο blog μας, στο κατάστημα που είναι το tab, είναι το μπλουζάκι, λέω, έχω μια περιγραφή πώς μπορείτε να το παραγγείλετε, μπείτε όσο θέλετε, παραγγείλετε κτλ. Αυτά είχα να πω, μπορείς να συνεχίσεις Κώστα. Να αναφέρω αυτό και να κλείσω, γιατί μου ήρθε στο διάλειμμα πριν που αναφέρομαι για τα μπλουζάκια, ένας φίλος, ήταν εισαγωγικά άκυρο το μήνυμα, λέει, εμείς συνδεσμικά μπλουζάκια, λέει, που τα παίρνουμε στα άπες και όλα αυτά, τα παίρνουμε 10 ευρώ. Εσύ φίλε μου και όσοι διαλέγουν αυτά τα μπλουζάκια, άκυρα βέβαια, απλά έχουν στάμπα και πήγε εκεί λογική και λογικό,
τα παίρνετε 10, καθώς ένα σύνδεσμος θα κάνει παραγγελία 200, 250 και 150 πλουζάκια. Οπότε και βάλε, είναι... ναι, και βάλε, ναι, οπότε και εμείς βρήκαμε τιμή στην παραγγελία των 100 στα 8,5-1 ευρώ. Αλλά είναι λίγο απίστευτο αυτή τη στιγμή να παραγγείλουν 100 άτομα στην ίδια σχετικά εποχή, ώστε να κάνουμε και την παραγγελία όλοι μαζί. Και ούτε έχουμε την οικονομική άνεση να παραγγείλουμε, εννοείται, τόσα πλουζάκια και να τα έχουμε να, κάθονται, συγγνώμη. Οπότε να φέρουν την τελευταία εκπομπή. Στόχος μας ήταν από την πρώτη εκπομπή να ενώσουμε τις... ενώσουμε τον κόσμο βασικά που ακούει αυτές τις ομάδες. Όλοι είχαν το παράπονο ότι υπάρχει μια αντιπαλότητα που δεν έπρεπε από φανς. Συγκεκριμένα ο Παύλος μας είχε πει ότι οι πιτσιρίκοι είχαν παίξει ακόμα και ξύλο γι' αυτό τον λόγο. Εμείς από την πρώτη εκπομπή είπαμε ότι όλες οι ομάδες είναι στο top επίπεδο. Οπότε σε ένα top επίπεδο δεν χωράνε όλα αυτά. Μιλάμε για ποιότητα και όπως είχα αναφέρει χαρακτηριστικά που υπάρχει ποιότητα, αυτά τα καφρινίκια, να το πω, δεν έχουν χώρο. Οπότε αποφασίσαμε στην τελευταία εκπομπή της σεζόν, από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε, όλες οι ομάδες που βγήκαν ή όλες οι ομάδες που θα βγουν ή που είχαν σκοπό να βγουν για τον ΑΒ λόγο δεν βγήκαν, να κάνουμε μια τεράστια συζήτηση πάνω από 3 ώρες. Οπότε έτσι ξεκίνησε όλη η κουβέντα. Θα στείλουμε το ίδιο email, το έχουμε γράψει, είναι έτοιμο βασικά, απλά περιμένουμε τους παραλήπτες να κάνουμε ένα τελευταίο τεστάρισμα. Θα το στείλουμε σε όλους μαζί. Δεν θα εξαιρεθεί όταν λέμε κανένας, μα κανένας από αυτό το email, ακόμα και άτομα που διαφωνούμε 100% μαζί τους, πάνω στο χώρο αναφέραμε πριν τους λόγους. Αν κάποιοι δεν βγουν, δεν είναι δική μας επιλογή. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό, ώστε για να μην χαθεί αυτή η εκπομπή, να την κάνουμε μαγνητοσκοπημένα, δηλαδή μπορεί κάποιοι να μας πούν ότι δεν μπορώ αυτή την ημερομηνία, άλλοι να ισχύει, άλλοι να μας το πούν απλά γιατί δεν θέλουν. Οπότε μπορούμε να κάνουμε μια αντιπρόταση να γίνει εκπομπή κάποια στιγμή που μπορούν αυτοί. Αν είναι κάποια στιγμή όπου δεν βολεύει κανέναν τα βήματα μαγνητοσκοπημένα, αλλιώς το πιο απλό, θα αλλάξουμε ημερομηνία και ώρα και θα βγούμε την ώρα που βολεύει. Αυτά θα τα πούμε βέβαια με το πέρας και αυτής της εκπομπής και παίρνουμε στην τελική πραγματικά ευθεία αυτής της όμορφης χρονιάς που κύλησε πιο όμορφο από ό,τι περιμέναμε και μάθαμε πράγματα που δεν περιμέναμε. Να πάει ο Κώστας στη πρόταση της ταινίας σιγά σιγά για να βγει ο κύριος Πέμπτος, καθώς και εσείς και εμείς γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ και σήμερα. Ωραία, λοιπόν, η ταινία που έχουμε για σήμερα είναι το Sinister, του 2012 η ταινία. Αναφέρεται σε ένα συγγραφέα στην προσπάθειά του να βρει κάποιο δυνατό ερέθισμα για να γράψει ένα καλό βιβλίο και να αποκτήσει την παλιά του δόξα. Μετακομίζει με την οικογένειά του λοιπόν σε ένα σπίτι όπου είχαν συμβεί κατά το παρελθόν ανεξήγητα εγκλήματα, γνωρίζοντας το παρελθόν του σπιτιού μόνο ο ίδιος. Βλέποντας λοιπόν ταινίες προσωρινής αποθήκευσης 8mm, βλέπει το έργο ενός κατασυρώην δολοφόνου, καριέρα του οποίου χρονολογείται από τη δεκαετία του 1960. Ένα μυστήριο που δεν θα αφήσει κανένα συγκίνητο. Οπότε, εντάξει, να πούμε, κάναμε αυτή την πρόταση λόγω του ότι έχουμε και καλεσμένο συγγραφέα σήμερα. Οπότε, αξίζει πραγματικά. Κάναμε αυτή την ομοιότητα της πρώτης ταινίας και με το καλεσμένο μας σήμερα. Εννοείται να πούμε, η πρώτη ταινία ανεβαίνει την επόμενη μέρα την εκπομπή, δηλαδή αύριο θα ανέβει στο blog μας. Οπότε μπορείτε και από εκεί να δείτε το trailer και την βαθμολογία που έχει την αντίστοιχη στο IMDb και την περιγραφή που μου έδωσα και να την δείτε αν θέλετε. Να αναφέρουμε για τον καλεσμένο Κώστα ότι μιλάμε για έναν συγγραφέα ερευνητή τεράστιο στο χώρο. Συγκεκριμένα έχει μεταφράσει πάνω από 60 βιβλία αν δεν κάνω λάθος. Έχει γράψει 19 βιβλία στον αριθμό, αμέτρητα άρθρα, ανθολόγια και όλα αυτά. Έχει ασχοληθεί από τη μία άκρη του κόσμου μέχρι την άλλη με οτιδήποτε παραφυσικό μπορεί να του κινήσει το ενδιαφέρον. Οπότε αξίζει τον κόπο και σήμερα να μείνει στην παρέα μας. Έχουμε το chat Paranormal Greek φαινόμενα, εννοεί ο φίλος, δεν ξέρω γιατί κόβεται, λέει καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και σε σένα φίλε. Να πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα. Κώστα, θες να αναφέρεις κάτι πριν βγούμε? Όχι, όχι, θα αφήνουμε, είπαμε 2-3 λεπτάκια, παρά 20 βγαίνουμε με τον καλεσμένο μας.
Καλησπέρα σας και πάλι. Είμαστε στο τρίτο κομμάτι της εκπομπής μας, όπου μαζί μας είναι καλεσμένος ο ερευνητής και συγγραφέας Θανάσης Βέμπο. Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε που τη δεχθήκατε. Για την τιμή που μας κάνατε. Λοιπόν, για να αρχίσουμε σιγά σιγά να μπούμε κατευθείαν στο ψητό, όπως κάθε φορά εξάλλου, θα θέλαμε λίγο να συστηθείτε στον κόσμο που μας ακούει, να μας πείτε λίγα λόγια για εσάς, ποιος είστε και μια φιλοσοφία που έχετε σαν άτομο και ασχολείστε με τον κόσμο του παραφυσικού, ας το πούμε. Εντάξει, okay, θα προσπαθήσω να είμαι λίγο λακωνικός, γιατί αν αρχίσουμε και μιλάμε για όλα αυτά που έχω κάνει και που έχω σκεφτεί, που έχω γράψει, θα μιλάζει εκπομπή. Ασχολούμαι με το χώρο του παράξενου, του παραφυσικού, του περίεργου, του αγνώστου, όπως θα το πείτε, εδώ και πολλά χρόνια. Έχω γράψει πάρα πολλά άρθρα, έχω γράψει βιβλία. Έχω γυρίσει σε πολλά μέρη του κόσμου, ψάχνοντας και ερευνώντας κάποιες περιοχές ενδιαφέρουσες. Και γενικότερα έχω ένα έργο το οποίο, εντάξει, δεν μου αρέσει να μιλάω για το έργο μου, ας πούμε, για μένα. Αλλά μπορώ να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερωτήσεις έχετε εσείς ή τα παιδιά που μας ακούνε. Ωραία, ναι, εννοείται να το πούμε και αυτό, να το θυμίσουμε βασικά στους φίλους μας, ότι έχουμε το chat ανοιχτό. Το βλέπουμε και εγώ και ο Κώστας live αυτή τη στιγμή, οπότε ό,τι θέλετε στέλνετε. Κάνουμε στις ερωτήσεις μας, αν δούμε ότι υπάρχει κάποια ερώτηση, κάνουμε τη δική σας ερώτηση, ναι, ναι. Έναν έλεγχο πριν ξεκινήσουμε στο chat, αν έχουμε κάτι. Μόνο φίλος έστειλε, όπου είχαμε πριν την κουβέντα με το όνομα, λέει Paranormal Greek φαινόμενα, σωστά, απλά δεν μου το επιτρέπει όλο. Αν δεν κάνω λάθος, ο φίλος κάνει μια σχετική εκπομπή μέσω Hangout όμως. Νομίζω βασικά, κάτι μου θυμίζει το όνομα, νομίζω ότι έτσι είναι. Να πάμε τώρα στον καλεσμένο μας και θα έχουμε χρόνο να λύσουμε και αυτά. Κωστά? Ναι, μου έκανε μια μικρή διακοπή. Είμαστε okay. Ωραία, οπότε να ξεκινήσουμε με τα πιο πρόσφατα, κύριε Θανάση. Πριν περίπου ένα μήνα είχαμε παρουσίαση βιβλίου, σωστά? Σωστά. Νομίζω λέγεται το σχήμα Προθύστερο, αν δεν κάνω λάθος. Να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό, να ξεκινήσουμε από αυτό. Ναι, βεβαίως. Το σχήμα Προθύστερο είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε με θέμα, πολύ, πολύ βέβαια γενικά και πολύ απλά, τα ενίγματα και τα παράδοξη του χρόνου. Είναι ένα βιβλίο επιστέγασμα, θα έλεγα, πολλών άλλων προηγουμένων. Είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε υπό πολύ περίεργες συνθήκες, από πλευράς συγγραφής, από πλευράς περιστατικών κλπ. Είναι ένα βιβλίο στο οποίο μέσα αναφέρω και πολλές δικές μου εμπειρίες. Και είναι ένα βιβλίο τελικά το οποίο, παρά το γεγονός ότι το θέμα του, εν πάση περιπτώσει, το κύριο θέμα του είναι τα μυστήρια του χρόνου, έχει μια περίεργη σύνδεση με την σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα και το πώς αυτή πιθανώς εξελιχθεί στο άμεσο μέλλον. Αυτό βγήκε από τις εκδόσεις άλλωστε. Και όντως έχει γίνει εκδήλωση πριν από ένα μήνα περίπου. Είναι ένα βιβλίο δύσκολο να το περιγράψω. Αλλά έχει κυρίως, όπως είπα, αντικείμενα τα μυστήρια και τα ανοίγματα του χρόνου. Τα χρονικά παράδοξα, τις χρονικότητες, περίεργες μετατοπίσεις στον χρόνο, περίεργες μετατοπίσεις πραγματικότητας και ένα σωρό άλλα θέματα και φαινόμενα, τα οποία από ένα σημείο και μετά είναι από πολύ δύσκολο έως αδύνατο να τα, όχι μόνο να τα ζητήσουμε και να τα σκεφτούμε, διότι η ανθρώπινη γλώσσα δεν περιέχει τα κατάλληλα εργαλεία. Μιλάμε και σκεφτόμαστε με ρήματα, έτσι. Τα ρήματα έχουν χρόνο. Χρόνους, γιατί ζούμε σε ένα σύμπαν το οποίο έχει γραμμικό χρόνο, δηλαδή παρελθόν, παρόν και μέλλον. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε ή να γράψουμε ή να κουβεντιάσουμε χωρίς ρήματα. Δεν έχει νόημα. Οπότε η ίδια η γλώσσα μας δεσμεύει στο να κουβεντιάσουμε και να σκεφτούμε εναλλακτικές μορφές χρόνου, μη γραμμικού. Αυτό και το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε όταν αναλύουμε ή σκεφτόμαστε ή ερευνούμε αυτά τα θέματα. Από ένα σημείο μετά, δηλαδή, είναι πολύ δύσκολος αδύνατο να προχωρήσει κανείς. Είναι η εγγενής αδυναμία του ανθρώπινου νου αυτό το πράγμα. Κάπως έτσι. Ωραία. Πριν αναφέραμε, πριν το διάλειμμα, αν μας ακούγατε, ανέφερα εγώ συγκεκριμένα ότι έχετε μεταφράσει πάνω από 60 βιβλία και έχετε γράψει 19 δικά σας. Να μας αναφέρετε αν ισχύει, γιατί βρήκαμε τη βιογραφία, απλά να μας διορθώσετε αν είπαμε κάτι λάθος.
Να πω ότι φαίνεται πιο ακριβώς όσα είναι, αλλά εντάξει, κάπου εκεί είναι, το πετύχατε. Ναι, μεταφράζω βιβλία εδώ και πολλά χρόνια και τώρα τελευταία οι δουλειές έχουν πέσει πάρα πολύ και έχω γράψει, νομίζω, ναι, 18-19 βιβλία, δεν ξέρω αν πιάνω τη μονογραφή ή κάποια άλλα συλλογικά. Βιβλία με πολλά θέματα. Γιατί έχω το βίτσιο, να το πούμε έτσι, ότι όταν ερευνήσω ένα θέμα και το εξαντλήσω εντός εισαγωγικών, δεν εξαντλήσω ποτέ βέβαια, όταν πω αυτά που έχω να πω ή βρω αυτά που έχω να βρω για κάποια βασικά πράγματα, πάω αλλού. Ακολουθώ άλλο μονοπάτι. Γιατί κατά ψέματα μου αρέσει να ακολουθώ τα απάτητα μονοπάτια και τα πιο λιγότερο βατά. Δηλαδή μπορεί κανείς να δει τα βιβλία μου, εντάξει, έχουν όλα περίπου λίγο πολύ, έχουν βασικό άξονα το παράξενο και το παραφυσικό και το περίεργο, αν και όχι όλα. Αλλά είναι άλλα θέματα, δηλαδή άλλο το φαντάζομαι του διαστήματος. Π.χ. εξετάζω το παρασκήνιο των διαστημικών προγραμμάτων, από μαγικά τάγματα και συνωμοσίες μέχρι περίεργα γεγονότα. Άλλο π.χ. το πνεύμα του χρόνου, που αναφέρω, είναι μια μελέτη πάνω στην σχέση των ελληνικών μέσων ενημέρωσης και της ελληνικής κοινωνίας με το παραφυσικό στη διάρκεια των δεκαετιών. Άλλο, ας πούμε, οι πύλες του ολόκοσμου, που κάνω συνδέσεις ανάμεσα στο παραφυσικό και την ελληνική λαογραφία και μυθολογία. Είναι όλα τερόκλητα κατά κάποιο τρόπο. Και βέβαια έχω γράψει και επιστημονική φαντασία και διηγήματα και μυθιστόρημα. Πολλά πράγματα. Δηλαδή είναι τόσα πολλά που αν κάτσω και μιλήσω για όλα αυτά, όσο περιληπτικά έστω, θα πάμε την ώρα. Μάλιστα. Αρκετά από αυτά που ανέφερε ο κύριος Θανάσης, να πούμε ότι σκοπεύουμε να το ρωτήσουμε μετέπειτα. Εννοείται, ναι. Θα υπάρχουν σχετικές ερωτήσεις, εννοείται. Να ρωτήσω εγώ, μιας που ξέρουμε, έχουμε δει το έργο σας, όσον αφορά και το συγγραφικό και το ερευνητικό, γιατί να πούμε ότι είστε και ερευνητής, πάτε και ερευνάτε μέρη κτλ. Να ρωτήσω εγώ ποιοι λόγοι και αν είχατε και κάποια εμπειρία που σας οδήγησαν είτε να ασχοληθείτε με την έρευνα είτε με τη συγγραφή. Ξεκίνησα και δεν θυμάμαι πότε ακριβώς ξεκίνησα με την έρευνα. Ήταν μια έμφυτη τάση που δηλώθηκε από πολύ μικρός. Δεν θέλω να πω δηλαδή ότι από 5 χρονών ερευνούσα και πήγαινα και διάβαζα, αλλά με ενδιαφέραν αυτά όλα. Την εποχή εκείνη, μην ξεχνάμε, δεν υπήρχε σχεδόν τίποτα. Δηλαδή η πληθώρα και ο φακτολός των πληροφοριών σήμερα και των μέσων των οποίων δικτυωνόμαστε και ψάχνουμε και ενημερωνόμαστε είναι η παλαιολιθική εποχή με το διαστημικό μέλλον. Δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο φτωχά ήταν τα πράγματα. Αλλά ήταν αυτά. Δηλαδή, εντάξει, διαβάζεις εφημερίδα κάτι, ίσως διάβαζε κανένα περιοδικό, άνοιξες αγγλικά να πάει να βρει κανένα βιβλίο, κανένα περιοδικό από το Σύνταγμα που το πουλάγανε. Στην τηλεόραση και δύο κανάλια παίζανε ασπρόμαυρα, τίποτα δεν έλεγε. Πολύ φτωχές πηγές. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτός ο πλούτος πληροφοριών και δεδομένων που υπάρχει σήμερα. Βέβαια σήμερα υπάρχει άλλη παγίδα. Σήμερα υπάρχει βέβαια πληθώρα πληροφοριών, αλλά υπάρχει και πολύ σαβούρα. Πολύ απίστευτη σαβούρα. Και αυτό αφενός μεν παραπλανεί κάποιους νεότερους που ξεκινάνε τώρα και αφετέρου αποκαρδιώνει κάποιους γιατί σου λέει τι γίνεται, τόση πια ανοησία, τόση σαβούρα. Μέσα σαβούρα κρύβονται βεβαίως και ψήματα χρυσού, εντάξει. Απλώς παλιά δεν βρίσκαμε. Ψάχναμε με το φακό, με το ντουφέκι ας πούμε. Ήταν π.χ. όταν αρχίσαμε και διαβάζαμε βιβλία αγγλικά. Φυσικά δεν υπήρχαν. Εδώ είπαν να παραγγείλεις. Όταν πρέπει να πας να παραγγείλεις με γράμματα, έτσι. Όταν λέω γράμματα εννοώ γραπτά. Που με το γραμματόσημο το κολλάς και πηγαίνει, δεν λέω email. Και πρέπει να παραγγείλεις το βιβλίο από το εξωτερικό και να πας στην τράπεζα μετά την ελληνική. Να βγάλεις επιταγή για 10 δολάρια 20 ας πούμε. Να πας να πληρώνεις ΦΠΑ. Να εγκριθεί η επιταγή γιατί είναι εξαγωγή συναλλάγματος. Και να το στείλεις στο εκδρομικός και να περιμένεις 2 μήνες μέχρι να έρθει. Καταλαβαίνει κανείς πρώτον τη δυσκολία του να βρεις πληροφόρηση και δεύτερον την αξία όμως που είχε ήδη η πληροφορία τότε. Γιατί ήταν δύσκολη, ήταν δυσέβρετη, οπότε την εκτιμούσαμε περισσότερο. Οτιδήποτε πληθωρικό χάνει την αξία του. Για να επανέλθω στο ερώτημα, ναι, εντάξει, δεν είχα κάποιες συγκλονιστικές εμπειρίες, αν το πάρουμε έτσι, που με όθησαν εκεί. Στην πορεία είχα πολλές βέβαια. Αλλά ήταν συνυφασμένες με την δική μου εξέλιξη, με τη δική μου έρευνα. Αναφέρω. Δεν σας ακούμε. Κωστό μου. Ναι, εγώ ήμουν και απλά μας ανέφερε και στο διάλειμμα ότι μπορεί να έχει κάποια θέματα με τη σύνδεση. Να πούμε λίγο. Ακούγεται χαμηλά γιατί άκουσα ρώτησε αν ακούγεται τώρα ο κύριος Βέμπος. Όχι, δεν ακούγεται. Θες να πάμε σε ένα διάλειμμα 20 δευτερολέπτων να. Ναι, να δούμε ναι, τι φταίει και επανερχόμαστε μέχρι να λύσουμε το θέμα. Για λίγο θα είναι λοιπόν.
Επιστρέψαμε λοιπόν. Είμαστε εντάξει με τον κύριο Θανάση και τη σύνδεση που είχαμε μια μικρή διακοπή. Θέλετε να συνεχίσουμε από εκεί που είχατε σταματήσει, κύριε Θανάση? Ναι, έλεγα λοιπόν ότι ήταν μια μεγάλη πορεία και εξακολουθεί να είναι, ότι έχει πολλές εκλαδώσεις, πολλά παρακλάδια, πολλές περιπέτειες, πολλές ανακαλύψεις, πολλές απογοητεύσεις. Είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορώ να την οριοθετήσω που άρχισε και πώς τελείωσε, γιατί δεν τελείωσε βέβαια, ελπίζω τουλάχιστον. Και δεν μπορώ να πω πότε άρχισε, ναι, άρχισε από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Με ενδιαφέραν διάφορα τέτοια θέματα. Και σιγά σιγά διάβασα, ερεύνησα, μίλησα, συναναστράφηκα και μέσα από αυτά μαθαίνεις φυσικά. Μάλιστα, να συνεχίσω την ερώτηση λίγο και να πω αν έχετε ή αν έχετε ξεχωρίσει κάποιο σημείο από αυτά που έχετε πάει και έχετε ερευνήσει. Ποιο είναι το αγαπημένο σας σημείο. Και, ή αν σα... και, όχι, και αν σας έχει συμβεί κάτι σε αυτό το σημείο και το θυμάστε τόσο έντονα. Ελλάδα, εξωτερικό. Οτιδήποτε, ό,τι θέλετε. Αν θέλετε βασικά ένα και ένα θα ήταν το καλύτερο. Ένα για Ελλάδα και ένα για εξωτερικό. Αν μπορούσα να τα ξεχωρίσω ένα και ένα θα ήταν καλά, αλλά είναι πολλά. Υπάρχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα σημεία και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για διαφορετικούς λόγους, τουλάχιστον όπως το βλέπω εγώ. Είχα γράψει παλιά, χωρίς είναι εξελιγμένο, ένα βιβλίο που λέγεται «Τόπι δύναμη στην Ελλάδα», το οποίο είχα κάπως αυθαίρετα ήδη, ξεχωρίζοντας 30 πιο σημαντικούς τόπους δύναμης. Δηλαδή είναι πάρα πολύ, η Σαμοθράκη είναι, Όλυμπος, η Δωδόνη, η Δελφή. Πρέπει δηλαδή να σκεφτώ κι εγώ για να πω κάποια πράγματα. Απλώς είχα βρει κάποια κριτήρια και είχα επιλέξει ας πούμε 30 τόπους με βάση τη δική μου εμπειρία και την γνώση που υπήρχε της πληροφορίας και των άλλων φυσικά ερευνητών τα στοιχεία. Κάποιες παραμέτρους δηλαδή των τόπων δύναμης, όπως ήταν π.χ. το αρχαιολογικό υπόβαθρο, δηλαδή η στοιχεία που φανερώνουν το χώρο στις αποτελούσεις, το τόπο λατρείας, διαβίωσης κλπ. Άλλη παράμετρος ήταν η θρησκεία ή λατρεία, δηλαδή στοιχεία που φανερώνουν το χώρο στις αποτελούσεις, τόπο λατρείας ή ιεροπραξίας. Αν αφορά κάποιο σημείο ίατης, δηλαδή αν υπήρχε κάποιο θεραπευτήριο ή και ας πούμε μέρη που σημειώνονταν θεματουργίες εντός εισαγωγικών θεραπείες. Αν ήταν τόπος όπου σχετιζόταν με κάποιες πρακτικές μεταβολής συνείδησης, δηλαδή υπήρχε γίνοντας σαμανικές θελετές, μαντεία, πώς ήταν και η μητήρια κλπ. Αν είναι ένα τόπος όπου έχει παρατηρείται κάποια ενεργειακή εκδήλωση, ακτινοβολής, φωτεινά φαινόμενα κλπ. Αν είναι τόπος που θεωρείται ιερός διαχρονικά, στην αρχαιότητα έως τώρα, αν είχε κάποια γεωλογικά ή τοπογραφικά χαρακτηριστικά, αν είχε, ήταν μέσα στο πλαίσιο της ιερής λεγόμενης γεωγραφίας, σχέσεις δηλαδή γεωμετρικές με άλλα σημεία, αν υπήρχε δηλαδή εκεί βεβαίως μυθολογία και παραδόσεις, και αν είχαμε τα λεγόμενα που έχουν σημειωθεί οριακά φαινόμενα, δηλαδή παραφυσικά φαινόμενα, UFO, πτασίες, παράξενα πλάσματα, στοιχειώματα, τέτοια πράγματα. Με βάση λοιπόν αυτές τις παραμέτρους, αξιολόγησα κάποιους τόπους, τους 30 αυτούς και τους έγραψα στο βιβλίο. Δεν λέω ότι κάποιος από αυτούς είναι πιο σημαντικός ή πιο γνωστός. Εντάξει, γνωστός είναι ίσως πιο πολύ σύγχρονος. Δεν σημαίνει ότι είναι πιο ισχυρός. Τώρα όσον αφορά το εξωτερικό, εντάξει, έχω πάει σε πάρα πολλές χώρες, δεκάδες. Εμένα με έλκυε πάντοτε η Λατινική Αμερική και κυρίως οι προκολομβιανοί πολιτισμοί των Άνδεων και όχι μόνο. Και έχω πάρει αρκετά ταξίδια εκεί και έχω περιπλανηθεί και έχω βρει, έχω φωτογραφίσει και έχω... Εν πάση περιπτώσει με ενδιαφέρει πάρα πολύ εκείνη η περιοχή. Δεν σημαίνει ότι είναι πιο σημαντική. Σημαίνει ότι ενδιαφέρει εμένα. Ότι με ελκύει σημαίνει κάτι, αλλά για μένα κάποιον άλλον μπορεί να το ελκύει η Μέση Ανατολή, η Ασία, η Ιμαλάια, η ξέρω εγώ η Αφρική. Καλά, είναι οτιδήποτε. Απλά ναι, αυτή τη στιγμή εντάξει, τη δικιά σας γνώμη είναι ότι θέλουμε. Υπάρχουν τόσο πολύ παράξενοι και περίεργοι τόποι που... και τώρα δηλαδή είπα 30 ξέρω εγώ αυτοί. Είναι άλλοι 530. Αυτό που ήθελα όμως να σχολιάσω είναι ότι ψάχνουμε κυρίως για το παράξενο και το άγνωστο και το παραφυσικό και το βενηγηματικό και εγώ δεν ξέρω εγώ τι στην άκρη του κόσμου. Στον νησί του Πάσχα, στην έρημο τα Κλαμακάν, στην κορυφή των Ιμαλαΐων, στον βόρειο Πόλο, στον Άρη, ξέρω εγώ πού άλλο. Υπάρχουν, αν ψάξουμε, μάλλον αν έχουμε κάποια εναλλακτική συμμορφή θεώρησης, μπορούμε να βρούμε ότι υπάρχουν παράξενες περιοχές, ακόμα και μέσα στο σπίτι. Θέλω να πω ότι δεν είναι τα σπίτια μας στοιχειωμένα, ας πούμε, την έννοια αυτή. Αλλά ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια σημεία γνωστών μας χώρων ή πολύ οικείων, του σπιτιού μας, της γειτονιάς μας, της πόλης μας, όπου έχουν κάτι περίεργο, το οποίο δεν το βλέπουμε συνέχεια και κάθε μέρα, επειδή υποσυνείδητα θεωρούμε ότι το παράξενο πρέπει να βρίσκεται στο The Old Mana που λένε, δεν προσέχουμε κάποια πράγματα μέσα στην πόλη, μέσα στη γειτονιά, μέσα στο σπίτι μας,
πολυκατοικία μας, αν μένουμε στην πολυκατοικία, που είναι περίεργα. Αυτό το αναφέρω με την έννοια ότι είναι κάτι που δεν κοιτάει κανένας, αλλά αν το κοιτάξει θα ανακαλύψει πράγματα. Ναι, να ρωτήσω. Yeah. Έχουμε βγάλει αρκετές διαφορετικές γνώμες, τις αναφέραμε και στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Αρκετοί που είναι σε αυτό το χώρο, συγγνώμη, πιστεύουν και γι' αυτό είναι σε αυτό το χώρο. Αρκετοί δεν πιστεύουν και είναι σε αυτό το χώρο για να αποδείξουν ότι δεν υπάρχει. Όπως και να έχει όμως, οι περισσότεροι από εμάς πιστεύουν πως κάτι υπάρχει εκεί έξω, ακόμη και αν δεν έχουμε ανακαλύψει τι πραγματικά. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω και με την εμπειρία σας, αν πρέπει κάποιος για να έρθει σε επαφή με κάτι το παραφυσικό, με κάτι από αυτά που είπατε ότι έχετε μεγάλες και πολλές εμπειρίες, αν πρέπει να πιστεύει αρκετά σε αυτόν ή όπως και να έχει, αν είναι να συναντήσει κάτι παραφυσικό, θα το συναντήσει. Η πίστη είναι δίκο μου μαχαίρι, με την έννοια ότι η πίστη σε τυφλώνει σε κάποια πράγματα και σου ανοίγει δρόμο για άλλα. Δεν είναι βασικά θέμα πίστης. Η πίστη είναι κάτι που αφορά τη θρησκεία, είναι κάτι που αφορά το γάμο, είναι κάτι που αφορά τις τράπεζες. Έτσι. Δηλαδή, το να θεωρώ ότι κάτι υπάρχει, πρέπει να το αποδείξω, έστω στον εαυτό μου. Αν θέλω να πιστεύω, αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά εκεί δεν πάμε στην έρευνα και πάμε σε πίστη, πάμε σε μεταφυσικό επίπεδο. Χρειάζεται μια μορφή πίστης με την έννοια ότι, εντάξει, κατά τα ψέματα, για να ξεκινήσουμε να ασχολούμαστε με κάτι, μας αρέσει να πιστεύουμε ή θέλουμε να πιστεύουμε ή θεωρούμε ότι υπάρχει αυτό το πράγμα ή υπάρχει τόσο, γιατί εμείς δεν θα ασχολιόμασταν. Τώρα την άλλη άποψη, αυτή η οποία είναι παθολογικά άπιστη, ας πούμε, με τα θέματα αυτά, νομίζω ότι έχουν το ίδιο πρόβλημα με τους φανατικούς πιστούς. Δηλαδή ότι θέλουν σε όλη την καλά να αποδείξουν ότι δεν υπάρχει τίποτα, ίσως επειδή φοβούνται ότι αν υπάρχει κάτι θα τους χαλάσει την όλη κοσμοθεώρηση. Γενικά η πίστη δεν είναι τόσο χρήσιμη. Το θέμα είναι η έρευνα, τα στοιχεία και την κατάλληλη διανόηση, η κατάλληλη μορφή συνείδησης, να πεις αντίληψης που σου επιτρέπει να δεις κάποια πράγματα. Γιατί από ένα σημείο και μετά, να ψάχνεις μανιωδώς, να αποδείξεις σε τρίτους ότι έγινε αυτό, έγινε εκείνο, είδα αυτό, δεν έχει νόημα. Δηλαδή, ερευνάμε τον εαυτό μας. Δεν ερευνάμε ούτε για να γράψουμε επιστημονική εργασία, ούτε για να αποδείξουμε στο δικαστήριο ως τα τεκμήρια να αναφέρουμε. Εδώ και αιώνες δεν έχουν αποδεχτεί με την έννοια της επιστημονικής απόδειξης τα θέματα αυτά, με την έννοια ότι θα βγαλέ. Τώρα θα γίνει αυτό. Εφόσον ερευνάς και έχεις μια πορεία, μια εξέλιξη, μια ασφαιτώση, πώς να πούμε, μια πορεία. Μετά είναι χάσιμο χρόνο, να σπαταλάς χρόνο για να αποδείξεις σε χαζούς, να το πω έτσι ήπια, κάτι το οποίο εσύ ξέρεις και βλέπεις και θεωρείς και γνωρίζεις ότι υπάρχει. Από ένα σημείο και μετά βέβαια. Και το να πιστεύεις τυφλά είναι φανατισμός. Αυτό είναι άλλο πρόβλημα. Ναι. Εσείς ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος της αντίληψης της πραγματικότητας των ανθρώπων σε σχέση με την εμφάνιση του παράξενου? Δηλαδή? Πώς μπορεί το να αντιληφθεί κάποιος το παράξενο κατά την εμφάνισή του, κατά πόσο μπορεί να το δεχτεί και να το μεταλαμπαδεύσει, να το πω έτσι, και σε άλλους, όπου να τους κάνει να πιστέψουν εντός λογικών πλαισίων, όχι φανατισμό όπως αναφέρετε. Αυτό είπα και πριν, ότι από ένα σημείο και μετά δεν χρειάζεται να χάσεις τον χρόνο σου για να μεταλαμπαδεύσεις, όπως λες, και να μεταφέρεις κάτι σου τέτοιος. Για ποιο λόγο? Εάν είναι κάτι το οποίο καταρχάς πραγματική, παράξενη και ενηγματική και παραφυσική εμπειρία, ξέρεις πολύ καλά όταν τη βιώνεις. Ξέρεις πολύ καλά. Οι πιο πολλοί βέβαια τσινάνε, ας πούμε έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα, ακόμα και αυτοί που ασχολούνται ή που τους αρέσει το θέμα, κάποιοι φοβούνται. Έχω δει πολλές περιπτώσεις. Φοβούνται και την κατέληξαν μετά. Λέω, δεν φοβάμαι, δεν θέλω να δω. Και μόλις βλέπει, το βάζει στα πόδια. Εξαφανίζεται και δεν ασχολείται ποτέ μετά το θέμα. Είχα πει ότι το βασικό ανακούστηκε είναι ότι της όλης της ιστορίας, για αυτούς που ασχολούνται και θέλουν να το προχωρήσουν, είναι κατά πόσο αυτή η εμπειρία που έχουν ή που ερευνούν επηρεάζει και αλλάζει, μεταλλάζει την δική τους αντίληψη, τη διπρίνη δηλαδή, και τη δική τους συνείδηση. Για μένα αυτή είναι η πρόκληση και όχι οποιαδήποτε σπατάλη χρόνου προσπαθώντας να πείσουμε τους άπιστους ή τους, ξέρω εγώ, μπας με τόση χοντροκέφαλος, το πω έτσι, ότι έγινε αυτό, έγινε εκείνο, έγινε το άλλο. Αυτά γίνονται, τα ξέρουμε. Δεν καθόμαστε να αποδείξουμε πράγματα τα οποία είναι γνωστά στον χώρο εδώ και μην πω αιώνες, να πω δεκαετίες. Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα που ήθελα να θίξω. Δηλαδή, σήμερα, παρόλο τον πλούτο και τον πακτολό των πληροφοριών, των βιβλίων, των βίντεο, των οτιδήποτε, υπάρχει μια περίεργη άγνοια για βασικές μελέτες πάνω σε διάφορα θέματα που είχαν γίνει στο παρελθόν. Και δεν μιλάω τώρα στο 19ο αιώνα, μιλάω το παρελθόν πριν από 30 χρόνια, 20, 40 κλπ. Δηλαδή, βγαίνει άλλος, ξέρω εγώ, ασχολείται με τα UFO, και δεν αγνοεί
βασικούς συγγραφείς και ερευνητές του θέματος στην Αμερική, στην Ευρώπη, δεκαετία του 60, του 70, του 80, για να καλύπτει τον τροχό. Στην παραψυχολογία το ίδιο. Στα φαντάσματα, στοιχεώματα και αυτά του είδους φαινόμενα το ίδιο. Στην ελλακτική αρχαιολογία το ίδιο. Δηλαδή βλέπω ότι σαν να μην... παρότι μπορούν όλοι αυτοί που ξεκινούν τώρα να ψάξουν να βρουν, ρε παιδιά, τι πριν από 20 χρόνια άνθρωποι ήταν ηλίθιοι. Δεν ενδιαφερόντουσαν. Ποιος ερεύνησε τότε, τι είπε, πώς το είπε. Τώρα το ανακαλύψω τον τροχό. Είναι ένα κάτι που, το οποίο δεν καταλαβαίνω και δεν το καταλαβαίνω με την έννοια ότι σήμερα με ένα κλικ κατεβάζει βιβλία, παραγγέλνεις βιβλία, βλέπεις κείμενα, άρθρα, βίντεο βλέπεις, ας πούμε. Δεν ασχολείται κανείς με το άμεσο παρελθόν για να δει πράγματα τα οποία είχαν βρει το 60, το 50, ξέρω εγώ, το 70 ή πιο παλιά κάποιοι και να πατήσει εκεί και να το προχωρήσει. Δηλαδή χάνουν περισσότερο το χρόνο τους και την ενέργειά τους ανακαλύπτουν στην περίπτωση. Αυτό παρατηρώ και με ξενίζει. Μάλιστα, να πάω λίγο στο chat εγώ να δω αν υπάρχει κάτι. Ναι, ρωτάει ο φίλος μας ο Paranormal Greek Phenomenon, τέλος πάντων, λέει καταρχάς σας σέβεται, να σας μεταφέρουμε αυτό. Λέει αν πιστεύετε στην παραψυχολογία ή στην επιστήμη. Μα και πάλι λέω, δεν είναι θέμα πίστης. Άλλο η γνώση και άλλο η πίστη. Και οι δύο, η παραψυχολογία καταρχάς σαν έννοια είναι επιστήμη, δηλαδή είναι επιστήμη πειραματική. Αν εννοείται την επιστήμη, τη θετική επιστήμη, φυσική, μαθηματικά κλπ, η οποία ας πούμε αρκετά εξαιρετική προς έτσι φευγαλαία πράγματα με τα οποία ασχολείται η παραψυχολογία, θεωρώ ότι είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Δηλαδή, εάν μπορούμε με επιστημονικές μεθόδους να αποδείξουμε κάποια πράγματα ή να μεθοδεύσουμε κάποιες έρευνες, πολύ καλά και γίνεται αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη μεριά βέβαια υπάρχουν και άλλες τεχνικές έρευνας. Συνεπώς δεν είναι θέμα πίστης. Δηλαδή δεν πιστεύεις σε ένα εργαλείο. Το χρησιμοποιείς. Δεν πιστεύω στο σφυρί. Ούτε πιστεύω στο κομπιούτερ. Το χρησιμοποιώ το σφυρί για να καρφώσω ένα καρφί και το κομπιούτερ για να κάνω προσβάσεις, ας πούμε, σε δεδομένα. Κάπως έτσι. Ωραία. Με την πάσα που πήραμε να ρωτήσω εγώ, επιστήμονες ερευνούν σε εργαστηριακό επίπεδο τουλάχιστον φαινόμενα που σχετίζονται με την παραψυχολογία που ανέφερε ο φίλος. Αν θεωρείτε πως όλο αυτό θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Κοίτα, καταρχάς δεν ερευνούν πια. Δηλαδή οι έρευνες που γίνονται στην παραψυχολογία είναι πολύ, πάρα πολύ λίγες πλέον. Υπήρχε ένα πικ πριν από κάποιες δεκαετίες. Και δεν, από ένα σημείο και μετά τα παραψυχολογικά φαινόμενα δεν μπορούν να ερευνηθούν επιστημονικά γιατί είναι φευγαλαία. Έχουν την τάση όταν υπάρχει προσοχή, όταν υπάρχει φως, όταν υπάρχει άτεκτη λογική να ξεφεύγουν. Έχουν ερευνηθεί βέβαια πολλές φορές, δηλαδή έχουν ερευνηθεί και άτομα που είχαν δυνάμεις, έχουν ερευνηθεί και πειράματα όσον αφορά την τηλεπάθεια, την πρόγνωση, την ψυχοκίνηση κλπ. Και έχουν βγει πολύ σημαντικά συμπεράσματα, τα οποία όμως, αυτό που ανέφερα και προηγουμένως, ότι όταν η Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών του Λονδίνου το 1882 ιδρύθηκε, έτσι, 1882, πριν από 130 χρόνια, κατέληξε και κατέληξε όχι αποτελείται από σημαντικούς επιστήμονες οι οποίοι ερευνούσαν επιστημονικά, έβγαζαν μελέτες, ογκώδη βιβλία, κατέληξε ότι υπάρχει τηλεπάθεια, ότι υπάρχει πρόγνωση, ότι υπάρχουν τα φαινόμενα αυτά, τελεσίδικα, και μετά από 130 χρόνια ψάχνουμε να κυνηγάμε την ουρά μας και λέμε μήπως υπάρχουν αυτά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να προχωρήσει το πράγμα έτσι. Και αυτό είναι που έλεγα προηγουμένως, ότι αγνοούμε το έργο των εργατών του παρελθόντος. Κατά ένα περίεργο τρόπο, ενώ σήμερα μπορείς να το βρεις και να δεις τι διάλογο, ρε παιδί μου, είπαν αυτοί οι άνθρωποι, πώς ερευνήσανε, τι στοιχεία βρήκανε. Είχαν ερευνήσει, δηλαδή μιλάμε ότι το Fatals of the Living, το μεγάλο έργο, ήταν γύρω στους 800 σελίδες που είχαν γράψει. Εντάξει, έχει κάτι κανείς το διαβάσει. Ξέρει κανείς την υπαρξία του καταρχάς. Ξέρει κανείς ποια ήταν η Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών. Αμφιβάλλω. Εγώ τουλάχιστον με τα άτομα που έχω γνωρίσει το χώρο, τους νέους ερευνητές εννοώ, έχω απογοητευτεί. Δηλαδή, όχι μόνο δεν ξέρουν. Εντάξει, κανείς δεν γεννήθηκε να ξέροντας, αλλά δεν τους ενδιαφέρει και να μάθουν. Στέλνοντας, συνεχίζοντας την κουβέντα, ο φίλος που αναφέραμε πριν, λέει η επιστήμη απλά αναφέρει την παραψυχολογία σαν μια ψευδοεπιστήμη. Ναι, τη θεωρεί ως ψευδοεπιστήμη. Τι θα πει ψευδοεπιστήμη, βέβαια είναι άλλο θέμα. Αλλά αυτό που λέω προηγουμένως και επιμένως στην Εταιρεία των Ψυχικών Ερευνών του Λονδίνου, την Βρετανική, οι άνθρωποι ήταν επιστήμονες της εποχής τεράστιοι. Έκαναν έργο, έκαναν έρευνα, πολύ εμπεριστατωμένη, αλλά ποιος ξέρει την έρευνα που κάνανε. Ποιος ξέρει καν ότι υπήρξε η Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών. Και δεν λέω για τους άσχετους του χώρου, λέω τους σχετικούς. Υποτιθέμενα σχετικούς. Τους νέους ερευνητές που ξεκινούν να ερευνήσουν και δεν ξέρουν τίποτα. Αυτό έλεγα προηγουμένως, δεν ξέρω αν ακούστηκε. Με την έννοια ότι και πάλι επανέρχομαι σε αυτό που είπα, ότι με ένα κλικ μπορείς να βρεις
τα proceedings, ας πούμε, όλες τις εργασίες της εταιρείας φυσικών ερευνών και να τις κατεβάσεις και να τις διαβάσεις. Το έχει κάνει κανείς αυτό? Όχι. Έχει ψάξει κανείς να βρει τι κάνουν οι πρωτεργάτες? Όχι. Και όχι μόνο για την παραψυχολογία, για το UFO, για τα φαντάσματα, για τα φορτανά φαινόμενα, για οτιδήποτε. Έχει κανείς διαβάσει το Charles Ford ποτέ? Αμφιβάλλω. Διαθέσιμο είναι στο διαδίκτυο όλα τα βιβλία του. Δηλαδή, όταν ξέρουμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο έργο δεκάδων, εκατοντάδων πρωτεργατών και σημαντικών ανθρώπων ερευνητών που πήγαν πράγματα μπροστά και τα αγνοούμε, και δεν τα αγνοούμε εμείς που ασχολούμαστε, όχι ο άπιστος ή ο άσχετος, τότε δεν νομίζω ότι υπάρχει προχωρήσει το πράγμα. Εγώ αυτό βλέπω. Ωραία. Να ρωτήσω, γιατί αναφέραμε στην αρχή, μας είπατε τους χώρους όπου μπορούμε να βρούμε οτιδήποτε έχει να κάνει γύρω από την έρευνα. Βλέπουμε αρκετές ομοιότητες ανάμεσα στους μύθους της αρχαίας Ελλάδας ή μετέπειτα στους μεσαιωνικούς μύθους με τις σύγχρονες περιπτώσεις παραφυσικών φαινομένων. Αν πιστεύετε ότι έχει κάποια σύνδεση αυτό ή δύο λόγια ότι θέλετε γι' αυτό. Προετών, πολλών ετών, είχα ερευνήσει, είχα κάνει μια έρευνα στη μεγάλη στην Εθνική Βιβλιοθήκη, τώρα μιλάμε που έχει προ-COVID, με το χέρι και τις φωτοτυπίες, όσον αφορά την ελληνική λαογραφία. Γιατί είχα ανακαλύψει τότε, τώρα μιλάμε για την δεκαετία του 80, το έργο του Νικόλαου Πολίτη, του μεγάλου λαογράφου του Έλληνα, ο οποίος σε δύο τόμους της παραδόσης της περίφημες, ο Κώδης, είχε συγκεντρώσει ένα σωρό εκατοντάδες παραδόσεις από διάφορα σημεία της Ελλάδας και τις είχε κατατάξει. Ως λαογράφος βέβαια, έτσι. Διαβάζοντας λοιπόν εγώ τον Πολίτη, είδα ότι κάτσε ρε παιδί, τι λέω εδώ πέρα, αυτός λέει, μιλάει για παράξενα πλάσματα, μιλάει για φαντάσματα, μιλάει για στοιχειώματα, μιλάει για UFO, μιλάει για φωτεινά φαινόμενα. Ναι, λαογραφικές παραδόσεις, λέει εντάξει. Κοιτάξτε, παραδόσεις λαογραφικές στο μυαλό του μέσου ανθρώπου, παραμύθια των δυσιδαιμόνων χωρικών. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Διότι τελικά αυτές οι περιπτώσεις, αυτές όλες οι ιστορίες, είχαν πάρα πολλά κοινά σημεία με αντίστοιχες παραφυσικές περιπτώσεις, τις οποίες σήμερα ονομάζουμε UFO, ονομάζουμε φαντάσματα, ονομάζουμε στοιχειώματα, ονομάζουμε φορτενές πτώσεις και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, τότε και τώρα. Και η πύλη στο ολόκοσμο που έγραψα, έχοντας συγκεντρώσει όλο το υλικό αυτό, ήταν ακριβώς πάνω στη σχέση του σύγχρονου παραφυσικού με τη γεωγραφία την ελληνική, καθώς επίσης και με τη μυθολογία. Γιατί αν ψάξει κανείς την ελληνική μυθολογία και την αρχαιολογία, υπάρχουν πάρα πολλές περίεργες διακλαδώσεις και ρίζες που φτάνουν στο παρελθόν και πώς ξεκίνησε μια ιστορία με τους θεούς, με τις δυνάμεις, με τις προσωποποιήσεις των διαφόρων στοιχείων, των δυνάμεων της φύσης κλπ. Είναι τεράστια, είναι δεδαλώδης και πολύ συναρπαστική η όλη ιστορία. Το βιβλίο αυτό το ερευνούσε επί χρόνια και είναι ένα ογκώδες, ας πούμε, σύγγεμα το οποίο είναι σε α4 περίπου μέγεθος, γύρω σε 600 σελίδες, με πάρα πολλές σημειώσεις και φωτογραφίες και σχέδια κλπ. Και πάλι θεωρώ ότι είναι ημιτελές, δηλαδή έχει τόσο πλούτο διασυνδέσεων που ακόμα και αυτό το βιβλίο πάνω που έγραψα θεωρώ ότι είναι ημιτελές και δεν καλύπτει όλο το θέμα. Αλλά υπάρχει πολύ μεγάλο πεδίο έρευνας. Να συνεχίσω σε αυτή την ερώτηση. Βλέπουμε σε αρκετές περιπτώσεις εκδήλωσης των παράξενων φαινομένων ότι δεν ξέρουμε αν είναι σύμπτωση ή όχι. Είναι συγκεκριμένες οι μορφές τα φαινόμενα που εμφανίζονται σε ανθρώπους. Για παράδειγμα, όπως είναι το φαινόμενο της μόρας, υπάρχουν 2-3 διαφορετικές απόψεις. Όπως είναι το φαινόμενο με τα διάφορα, όπως είναι με τις νεράδες, όπως είχαμε ανεβάσει διάφορα, δηλαδή οτιδήποτε πάνω από αυτό έχει συγκεκριμένες μορφές. Πιστεύετε ότι αυτό έχει να κάνει με το ότι κυκλοφόρησε σαν φήμη από στόμα σε στόμα, οπότε η φαντασία αυτών που το κυκλοφόρησαν το κράτησε ως ένα επίπεδο στην περιγραφή, ή ότι πραγματικά υπάρχουν αυτές οι μορφές που είναι περιορισμένες και γι' αυτό δεν βλέπουμε πολλές διαφορετικές? Και τα δύο ισχύουν. Δηλαδή, σαφώς υπάρχουν και περιπτώσεις καθαρά όπου ήταν η διάδοση, ο αστικός θρύλος, το παραμύθι, εν πάση περιπτώσει, που δεν έχει αντικειμενικό περιεχόμενο. Και υπάρχουν βέβαια και οι περιπτώσεις αντικειμενικές, οι οποίες βέβαια μεταλλάχθηκαν σιγά-σιγά με τις διηγήσεις ή την φαντασία του καθενός κλπ. Χρειάζεται πολύ μεγάλη έρευνα και ίσως και ειδικός νους για να βρεις την ήρα από το σιτάρι, δηλαδή να βρεις τι πραγματικά κρύβεται από πίσω. Ιδίως μετά από τους θρύλους που μετά από αιώνες, ας πούμε, δεν μπορείς να βρεις την άκρη. Μπορείς να βρεις μοτίβα. Μπορείς να βρεις τέτοια πράγματα. Αλλά ισχύουν και τα δύο. Και κάπου ίσως το φευγαλαίο
και το αμφίσιμο, ας πούμε, των φαινομένων αυτών, είναι και ένας τρόπος να καμουφλάρονται. Γιατί? Διότι τέτοιου είδους φαινόμενα ακριβώς έρχονται σε σύγκρουση με τις πεπιθήσεις μας και, τους νόμους, ας πούμε, της πραγματικότητας που ζούμε, πρέπει να ξεφεύγουν με την έννοια ότι δεν έρχονται ποτέ σε άμεση αντίθεση, γιατί δεν μπορούν να αποδεχτούν επιστημονικά. Εγώ τα ονομάζω οριακά φαινόμενα αυτά. Έχω βγάλει έναν όρο ομπρέλα για να μην, για να καταλαβαίνουν για τι πράγμα μιλάμε. Είναι σαν, πώς να πούμε, σαν πράγματα που έρχονται από αλλού και εισέρχονται στην πραγματικότητα τη δική μας, και επειδή ακριβώς δεν μπορούν, έρχονται σε πολύ μεγάλη αντίθεση με τους νόμους του συστήματος και της πραγματικότητας, πρέπει να καμουφλάρονται, πρέπει να ξεφεύγουν, πρέπει να είναι λίγο, ας πούμε, ευέλικτα και λίγο έτσι στη σκιά. Είναι μια εμπάσχετος θεώρηση την οποία την αναλύω αρκετά στο, και στον άλλο κόσμο, στις πύλες του Ρακούσμου, αλλά και σε άλλα βιβλία. Και πάνω και έχω βασίσει και πολλές εντός αγωγικών θεωρίες δικές μου, οι οποίες, εντάξει, είναι θεωρίες, μπορεί να ισχύουν, μπορεί και όχι. Κάπως έτσι. Ναι, να πάω λίγο εγώ στο chat, γιατί έχουμε κάποιες ερωτήσεις να απαντηθούν τώρα, μην χαθούν αργότερα. Ρωτάει ο φίλος Χρήστος, θέλει να του πείτε, λέει, κάτι για τα ηριακά φαινόμενα, αν το λέω καλά. Οριακά. Ναι, το γράφει με γιώτα, γι' αυτό μου μπέρδεψε και εμένα, ναι. Μήπως έκανε λάθος το πληκτρολόγιο. Ναι, ναι, μάλλον, ναι, μάλλον. Και ήρθες, γι' αυτό παραξένησε, εγώ λέω, γι' αυτό δεν... Εκτός αν εννοεί άλλου φαινόμενα, το οποίο δεν ξέρω. Ναι, εγώ ηριακά διαβάζω, γι' αυτό και εγώ δεν ήξερα κάτι, γι' αυτό δεν απόρρισα κι εγώ. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, δηλαδή ότι τα οριακά φαινόμενα έχουν ονομάσει οριακά επειδή έχουν τα όρια. Και όταν λέω τα όρια, εννοώ τα όρια της ανθρώπινης αντίληψης, τα όρια της ανθρώπινης ερμηνείας, τα όρια των νόμων της φυσικής ή του σύμπαντος. Είναι πράγματα που έχουν σε αντίθεση με τους κανόνες που ξέραμε. Δηλαδή π.χ. έτσι, τα UFO. Κάποια φωτεινά φαινόμενα στον ουρανό, κάποια σκάφη που βλέπουν, τα φωτογραφίζονται, ξέρω εγώ, συμπεριφέρονται περίεργα, εξαφανίζονται, εμφανίζονται κλπ. Δεν έχει ποτέ υπάρξει όμως κάποια τελεσίδικη απόδειξη της ύπαρξής τους, και δεν μπορεί να υπάρξει. Γιατί? Διότι αν δεχτούμε ότι τα UFO είναι ένα οριακό φαινόμενο, πέρα από οποιαδήποτε εξήγηση που λέει εξωγήινους κλπ. Για την οποία εγώ είμαι πολύ δύσπιστος, είναι ένα φαινόμενο το οποίο για κάποιους λόγους εκδηλώνεται και παραμένει ανεξιχνίαστο εδώ και δεκαετίες, και θα εξακολουθήσει να είναι για μένα, πιστεύω, είναι μια μορφή, ας πούμε, εισβολής κάποιου πράγματος στην πραγματικότητα τη δική μας, το οποίο για να μπορέσει να περάσει και να επιβιώσει εντός εισαγωγικών πρέπει να κάνει μανούβρες, πρέπει να, να καμουφλαριστεί. Γι' αυτό είναι στα όρια. Είναι στο φιλικό, όπως είναι στο ενδιάμεσο. Το ίδιο πράγμα είναι και με τα αντίστοιχα φαινόμενα παραψυχολογίας. Το ίδιο πράγμα και με τα αντίστοιχα πλάσματα, ας πούμε, τα παραφυσικά, με τα φαντάσματα, με τις οπτασίες, με τέτοιου είδους πράγματα, τα οποία δεν μπορούν τελικά ποτέ να αποδειχτούν, να τα καρφώσεις κάτω, δηλαδή να τα καθυλώσεις και να τα οριοθετήσεις και να τα ξυνομήσεις και να τα μελετήσεις. Γιατί έτσι είναι η φύση τους. Γι' αυτό τα έχω ονομάσει όλα ωριακά φαινόμενα, για να μην μπλέκουμε με ορολογίες που για άλλους σημαίνουν άλλα και για άλλους άλλα. Αυτό με δύο λόγια. Τώρα, εντάξει, όλη η ιστορία είναι τεράστια. Έχω γράψει, εντάξει, δεν ξέρω, δεκάδες, εκατοντάδες σελίδες σχετικά. Και θα γράψω κι άλλες. Και πέρα από όλες θα κουβεντιάζουμε με τις ώρες, αλλά αυτή είναι η βασική ιδέα. Υπάρχει, ναι, υπάρχει και το σχετικό reference από τίποτα, οπότε μπορεί ο φίλος μας να... Ναι, δηλαδή πολλές φορές είναι καλό κάποιος να διαβάσει κάτι και μετά το κουβεντιάσουμε, δηλαδή να δει τι εννοώ, και ξέροντάς το, μετά παιδιά το κουβεντιάσουμε μέχρι το πρωί. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, είναι ένας άλλος ένας φίλος, φίλοι τώρα δεν ξέρω, έχει ρετοματικά, είπαμε αν θέλετε βάζετε ένα όνομα στο chat για να ξέρουμε που απευθυνόμαστε. Θέλει την άποψή σας σχετικά με την εταιρεία ψυχικών ερευνών Τανάγρας. Α, ναι, άλλη μεγάλη ιστορία αυτή. Τεράστια και συναρπαστική και κάπου απογοητευτική, με την έννοια ότι δυστυχώς δεν προχώρησε. Το έχω αναλύσει στο πλήμα του χρόνου αυτή την ιστορία. Ο Τανάγρας, ο Άγγελος Τανάγρας, ήταν ένας γιατρός του πολεμικού ναυτικού. Γεννήθηκε το 1877 και πέθανε το 1971, πολύ μεγάλος. Δραστηριοποιήθηκε, λογοτέχνης επίσης ήταν. Δραστηριοποιήθηκε η δεκαετία του 20-30 και πιο μετά, έχοντας διαφερθεί για τα παραφυσικά φαινόμενα. Ήταν τότε και πολύ της μόδας και πολύ και την εποχή εκείνη το 20 και το 30 αρκετά σεβαστά και στον επιστημονικό κόσμο και στο κοινό. Και ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος για μένα στην κατάλληλη εποχή. Ήταν επιστήμονας, ήταν επικοινωνιακός, θα λέγαμε σήμερα, είχε επαφές και συνδέσεις με όλο τον επιστημονικό κόσμο της Ελλάδας και του εξωτερικού, και το 1923 ίδρυσε την Ελληνική Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών.
η οποία είχε μέλη νευρολόγους, είχε γιατρούς, ψυχιάτρους, αρχαιολόγους, ένα σωρό επιστήμονες, και η οποία είχε ως αντικείμενο να ερευνά αυτού του είδους τα φαινόμενα στην Ελλάδα. Έβαζε και ένα περιοδικό ψυχικές έρευνες, το οποίο έβγαλε τεύχη από το 1923 νομίζω μέχρι το 1941, το οποίο είναι εξαιρετικά, γιατί δείχνει το κλίμα της εποχής πρώτον, δεύτερον δείχνει την έρευνα που γινόταν πολύ σοβαρή, εξαιρετική, και τρίτον δείχνει τελικά ότι τέτοιου είδους ίσως προσπάθειες στην Ελλάδα είναι καταδικασμένες σε αποτυχία. Διότι στην αρχή τον είχαν αντιμετωπίσει με πολύ μεγάλο σεβασμό, εντάξει θεωρητικά και στα λόγια, γιατί στην πράξη δεν τον ενίσχυσε κανένα. Από την τσέπη του έβαζε ο άνθρωπος, και το χρόνο του και τα χρήματά του κλπ. Μαχόταν με το κατεστημένο, είχε υποστήριξη από πολλούς επιστήμονες κλπ. Αλλά ήταν πρωτεργάτης, αλλά απόδειξε όμως ότι μετά τον πόλεμο, που μεγάλωσε και ο ίδιος και αποσύρθηκε ας πούμε, το θέμα λίμνασε, δεν εντάξει παρά... Ένα τεχνικό θέμα, εντάξει, είπαμε, συμβαίνει και στο εξωτερικό αυτά τα θέματα. Αλλά βρέχει καταρακτοδός αυτή τη στιγμή εδώ, είναι εντάξει. Είναι από τις χώρες που βρέχει πολύ, οπότε... συγχωρέστε με δικό μου το πρόβλημα, επανήλθαμε όμως. Να συνεχίσω λίγο εγώ με το chat, εφόσον απαντήθηκε και η ερώτηση. Λέει ο φίλος μας ο Paranormal Greek, τέλος πάντων, λέει ο Αντίδωρος και η Σύγκλητος δεν έκαναν... ναι, Αθηνόδωρος, ναι, συγγνώμη. Ναι, ναι, και η Σύγκλητος δεν έκαναν, λέει, την πρώτη έρευνα παραφυσικού, αν δεν κάνει λάθος, λέει, με πούδρα και... Δεν το έχω απόψη μου, για ποιο θέμα μιλάει, δεν... Για την πρώτη έρευνα δεν ξέρω τι... Ναι, ποιος έκανε την... Ναι, ναι, εντάξει. Ξέρω, δεν ξέρω ποιος έκανε. Και άλλη η σημασία της λέξης έρευνα στην αρχαιότητα και άλλη τώρα. Ότι νεκρόντουσαν οι αρχαίοι για τέτοια θέματα, αυτό είναι γεγονός. Εξάλλου έχουμε και στην ελληνική αρχαία ελληνική γραμματεία πολλές αναφορές για φαντάσματα και για στοιχειώματα και τέτοια πράγματα, δηλαδή σε πολλούς συγγραφείς. Αλλά αυτά τα θέματα απασχολούσαν τον άνθρωπο από καταβολής κόσμου και όχι μόνο τους Έλληνες. Όλο τον κόσμο βλέπουμε παραδόσεις και ιστορίες και διάφορα πράγματα από την αρχαιότητα, από τα αρχαία κείμενα. Αυτό είναι γεγονός δηλαδή. Δεν υπήρχε μια αρχή συγκεκριμένη από κάπου. Αυτά τα φαινόμενα ήταν συνδεδεμένα με τη ζωή μας από καταβολής κόσμου, το πούμε. Ναι, αυτό με το chat βασικά να κάνω και εγώ μια ερώτηση από εδώ και πέρα. Έχετε κάνει κάποιες δικές σας έρευνες, είχαμε και σε προηγούμενη εκπομπή το Jonathan Bright, μας είπε ότι σχεδιάζει τώρα βασικά και μια έρευνα να πάτε μαζί κάπου κτλ. Αν θέλετε να μας πείτε λίγο πώς προσεγγίζετε την έρευνα εννοώντας από θέμα εξοπλισμού, αν θέλετε να επιγραμματικά δηλαδή, αν θέλετε αν δεν θέλετε ένα-δύο πράγματα από θέμα εξοπλισμού, θέμα μεθόδων, δηλαδή γενικότερα πώς προσεγγίζετε την έρευνα και τι περιμένετε όταν πάτε σε μια έρευνα να κάνετε ή αν δεν σας αρέσει κάτι ή τι σας αρέσει. Εξαρτάται όλα αυτά από το τι θες να βρεις και πώς θα προσεγγίζεις και με ποιο επίπεδο και με τι τρόπο. Τώρα με τον Τζόναθαν π.χ. που ανέφερες, είχαμε πάει πρώτη ετίας στην Κρήτη κάτω και είχαμε κάτσει 11 μέρες στο Φραγκοκάστελο, εγώ ο Τζόναθαν και ο αδερφός που είναι ο οπερατέρ, και είχαμε ερευνήσει τους δασουλίτες. Βρήκαμε πάρα πολλά νεκρά τα πράγματα. Και είχαμε μαζί μας και πάρα πολλά όργανα. Τώρα από την άλλη μεριά βέβαια, δεν θεωρώ πλέον ότι τα όργανα τεχνολογικά είναι τόσο σημαντικά. Κάποτε θεωρούσαμε τα σημαντικά. Για μένα δεν είναι τόσο πολύ πια. Ίσως με την έννοια που ερευνώ εγώ ή όπως προχωράω εγώ. Γιατί, διότι το είδους τα φαινόμενα αυτά τα οριακά όπως είπαμε προηγουμένως, δεν επιδέχονται και πολύ. Επιστημονική μελέτη, δηλαδή αποφεύγουν τα φλάς, αποφεύγουν τα φωτογραφίες, τις ηχογραφίσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Και όταν από την άλλη μεριά προσεγγίζεις ένα χώρο στοιχειωμένο, να το πούμε έτσι, παράξενο, ιδιαίτερο, ιερό, τόπο δύναμης, και τον προσεγγίζεις μια τεχνολογική πανοπλία με μετρητές, με πεδιόμετρα, με EVP, με ξέρω εγώ, πνευματοσκόπια και φωτογραφίες μηχανές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, κάπου χάνεις την ουσία, γιατί το θέμα δεν καταγράφει κάτι. Για μένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει να καταγράψει κάτι. Για ποιο λόγο το καταγράψω? Να αποδείξω κάτι σε κάποιον. Ποιον? Αυτό που δεν πιστεύει. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν έχω χρόνο για χάσιμο. Όμως μπορεί αυτό το πράγμα να μου στερήσει την ευκαιρία να βιώσω μια εμπειρία βαθύτερη στον χώρο αυτό και δεν να δεις ένα φωτάκι, να ακούσει μια φωνή. Λέω να νιώσεις κάτι, να νιώσεις κάτι βαθύτερο. Έχει σημασία αυτό. Το οποίο θα με βοηθήσει να διαβιώσω την αντίληψή μου, την επίγνωσή μου. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει εντάξει. Καλά τα όργανα και χρήσιμα και ωφέλιμα κλπ. Αλλά κάπου μην δίνει τόση σημασία πια στον εξοπλισμό. Εκτός αν θέλετε να γυρίσετε ντοκιμοντέρ
για εντυπωσιασμό. Εντάξει, okay, εκεί πάω πάσο. Μιλάω για την πραγματική έρευνα όμως. Αυτή είναι η γνώμη. Mm-hmm. Ωραία. Υπάρχει άλλη μια ερώτηση που λέει καταρχάς διακομωδεί λίγο ο φίλος Στέλιος που αναφέραμε για τον Ανάγρα και έπεσε το σήμα. Παγκόσμια συνωμοσία λέει. Επίσης ρωτάει ο ίδιος φίλος, λέει αν θα ήταν εφικτό για την εποχή μας να δημιουργηθεί ξανά μια τέτοια εταιρεία κατά τη γνώμη σας. Όχι. Όχι γιατί να πούμε, ο κόσμος δεκαετίας του 20-30, οι γνώσεις που είχαμε, ο τρόπος αντιμετώπισης, τα media, οι άνθρωποι, οτιδήποτε ήταν, είναι εντελώς διαφορετικός από σήμερα. Δεν μπορεί σήμερα να γίνει κάτι παρόμοιο. Κάτι αντίστοιχο με βάση την εποχή ίσως. Δεν νομίζω. Αλλά γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι τον Ανάγκρα ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος κατά την εποχή. Αν είχε γεννηθεί, ξέρω εγώ, 20 χρόνια πιο νωρίς ή πιο αργά, δεν νομίζω να τα έχει καταφέρει. Πέτυχε ακριβώς στο Μεσοπόλεμο, όπου υπήρχε έτσι κλίμα πολύ δεκτικό για τέτοια θέματα, υπήρχε ενδιαφέρον, υπήρχαν συνθήκες, ήταν και ο ίδιος χαρισματικός και έγινε αυτό που έγινε. Σήμερα, να υπήρχε ένας Ανάγκρα σήμερα, δεν νομίζω να κατάφερνε πολλά πράγματα. Αυτή είναι η γνώμη. Mm-hmm. Ωραία. Να ρωτήσω με τη σειρά μου. Από τους... έχουμε βγάλει, δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει... Μπορώ να σου μιλάω στον ελληνικό καταρχάς. Μπορείς. Αν έχεις παρακολουθήσει ποιους έχουμε βγάλει τους ερευνητές, έχουμε βγάλει τους GPS, τους Afterduck, τον Mike, τον Ivazi, τον... ξεχνάω κάποιον, τον Jonathan, τέλος πάντων, έχουμε βγάλει τους πιο γνωστούς στην Ελλάδα. Ο μόνος που μας μίλησε ανοιχτά για τα Poltergeist ήταν ο Ivazi, αν δεν κάνω λάθος. Να μας πεις τη γνώμη σου για αυτά, αν υπάρχουν, αν πιστεύεις σε αυτά. Ναι, πάλι πιστεύω, εντάξει. Θεωρώ και γνωρίζω ότι υπάρχουν τα φαινόμενα αυτά που ονομάζουμε Poltergeist. Τώρα, που οφείλουν την άλλη ιστορία. Έχουν αποδειχτεί δηλαδή. Δηλαδή, και όταν άγρασε με την εταιρεία ψυχικών ερευνών και πιο πριν οι Εγγλέζοι και οι υπόλοιποι, τα έχουν καταγράψει, τα έχουν τεκμηριώσει. Από εκεί και πέρα το τι ακριβώς είναι αυτά και πώς ξεκινάνε είναι άλλο θέμα. Υπάρχουν δύο βασικές σχολές, ας το πούμε έτσι. Καταρχάς, να πούμε το Poltergeist τι είναι. Είναι Poltergeist, στα γερμανικά θα πει ανήσυχο πνεύμα. Είναι δηλαδή φαινόμενα που εκδηλώνονται σε ένα, με επίκεντρο ένα άτομο. Συνήθως, δεν το ακολουθούν όπου πάει. Εκδηλώνεται με χτύπους, με μετακινήσεις επίπλων, με πράξινα φαινόμενα τέτοιου είδους, ζημιές, ξέρω εγώ κλπ. Είναι το ανήσυχο, σαν ένα άτακτο πνεύμα, ένα άτακτο φάντασμα ας πούμε, όχι αυτόνομο ακριβώς, το οποίο εκδηλώνεται μέσα από το άτομο αυτό και κάνει διάφορες βλακίες ας πούμε, έτσι να προσελκύσει την προσοχή. Υπάρχουν περιπτώσεις, χιλιάδες, δηλαδή στην Ελλάδα γνωρίζω δεκάδες τεκμηριωμένες. Ίσως υπάρχουν εκατομμύρια στον κόσμο. Υπάρχουν δύο σχολές όπως λέγαμε. Μία είναι ότι θεωρία ότι είναι πνεύματα νεκρών ας πούμε, τα οποία είναι ανήσυχα και επισκέπτονται τον κόσμο μας και κάνουν διάφορα πράγματα για να γίνουν αντιληπτά κλπ. Κλπ. Η άλλη θεωρία, η παραψυχολογική, της κλασικής παραψυχολογίας, είναι ότι υπάρχει στην εφηβεία κάποια άτομα, κορίτσια κυρίως, εκδηλώνουν κάποιες ψυχοσεξουαλικές διαταραχές, οι οποίες εκδηλώνονται ως ψυχοκινητικά φαινόμενα. Δηλαδή, η κοπέλα ας πούμε που περνάει εφηβεία και η οποία έχει κάποια θέματα ψυχοσεξουαλικά, αρχίζει και μετακινεί έπιπλα, ακούγεται χτύπη κλπ. Κλπ. Νομίζω ότι η εξήγηση, η ερμηνεία, να το πάρουμε έτσι, είναι κάπου ανάμεσα στα δύο. Δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχουν και οντότητες πνευματικές, ας το πούμε έτσι, όχι απαραίτητα πνεύματα νεκρών όπως λένε, αλλά το ότι αυτές ίσως εκδηλώνονται ευκολότερα σε περιπτώσεις που λέει παραψυχολογία, ότι τα κορίτσια ή τα αγόρια που είναι στην εφηβεία και τα οποία έχουν ψυχοσεξουαλικές διαταραχές ή εν πάση περιπτώσει τέτοιου είδους πράγματα, τα οποία μέσω αυτών δηλαδή εκδηλώνεται το φαινόμενο. Έχουμε και στην Ελλάδα πολλά. Μάλιστα, θυμάμαι παλιά, που είχε γίνει το 1982, αν θυμάμαι καλά, στον Μπαμπίνι της Τολοκαρνανίας, είχαν γίνει πρωτοσέλιδα στην Ελλάδα. Το φάντασμα της Μπαμπίνης όπως λέγαν, καθώς είμαστε και από εκεί η καταγωγή μας. Ναι, όχι, όχι φάντασμα ακριβώς. Φάντασμα έτσι, είναι... Ναι, έτσι βγήκε ο μύθος και έτσι μέχρι ακόμη δηλαδή η μεγαλύτερη ηλικία το συζητάνε και έτσι το λένε. Μάλιστα είχαν πάει τότε οι τρεις ρεπόρτερ, ο Χαρδαβέλλας, ο Λιάννης και ο Δημαράς που κάνουν εκπομπές τηλεόραση και είχαν ερευνήσει το θέμα και είχαν κάνει εκπομπή, είχαν καλέσει κόσμο και γίνει χαμός. Δηλαδή ήταν εποχή που ακόμα τέτοια θέματα γράφανε πρωτοσέλιδα. Σήμερα περνάνε απαρατήρητα. Βέβαια μετέπειτα στο συγκεκριμένο φαινόμενο βγήκαν κάποιοι και είπαν πως απλά το παιδί ήθελε να τραβήξει τα βλέμματα πάνω του και ήθελαν κάτι να το κουράσουν και όλα αυτά και
δημοσιογράφοι και όλα αυτά, το πήγαν εκεί. Εντάξει, όλα αυτά τα θέματα μετά εννοείται ότι είναι όλα απάτες ή ξέρω πού παρέχει. Ναι, γιατί το γνωρίζουμε αρκετά λόγω καταγωγής και όλα αυτά που είχαμε αναφέρει, οπότε το ξέρω το συγκεκριμένο θέμα. Γι' αυτό το ότι βγήκαν μετά και όλα, και όλα αυτά. Αλλά αν πας τώρα στο συγκεκριμένο σημείο και ρωτήσεις, είναι ελάχιστοι ως κανένας αυτός που θα σου απαντήσει αυτό που βγήκε μετά. Γιατί είδαν αρκετά πράγματα όσοι ήταν εκείνη την εποχή εκεί. Ναι, και σου λέω αυτή μια εποχή, μια περίπτωση, η οποία ήταν, βούηξε ο κόσμος τότε. Και παλιότερα γινότανε. Απλώς από ένα σημείο και μετά σταμάτησαν να ενδιαφέρονται και να ασχολούνται και από αυτά παραβλέπανε. Και όχι μόνο το φαινόμενο Poltergeist και UFO. Ποια είναι η τελευταία φορά που είδατε εσείς, αν διαβάζετε εφημερίδες, περίπτωση εμφάνιση UFO σε εφημερίδα. Έχω να δω χρόνια. Ναι, παλιότερα ήταν πιο συχνά, τώρα... Εντάξει, αυτό οφείλεται και στο ότι έχει αποκεντρωθεί ο τρόπος πληροφόρησης και με τα κοινωνία και με τα social media και όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν κοινότητες που ασχολούνται, είναι φερόμενοι κλπ. Αλλά είναι εκεί, εκεί μέσα. Δεν πάει παρά έξω. Παλιά, επειδή υπήρχε πιο μεγάλη μαζικοποίηση των μέσων ενημέρωσης, υπήρχε μια εφημερίδα, ένα κανάλι, ας πούμε. Δεν είχε τόση διασπορά και τόση αποκέντρωση, οπότε ήταν για όλους το θέμα αυτό. Οπότε έκανα πρωτοσέλιδα. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να ξανακάνει ποτέ πρωτοσέλιδα τέτοιου είδους θέμα. Όπως είναι τα πράγματα. Ναι, να συνεχίσουμε. Εμείς που ασχολούμαστε με το χώρο που ξεκινήσαμε τώρα, εσείς πόσο μάλλον που είστε αρκετά χρόνια σε αυτόν, οι ομάδες που έχουμε βγάλει κατά καιρούς, έχουμε βρεθεί να κατακρινόμαστε για αυτό που κάνουμε. Από άτομα γενικά που ασχολούμαστε με το χώρο, ότι είναι κατακριτέο, ότι λένε διάφορα τέλος πάντων. Τι έχετε να απαντήσετε εσείς σε αυτούς, δυο λόγια? Δεν ασχολούμαι με αυτούς. Καταρχάς, ποιοι είναι αυτοί που το λένε? Ίσως και αυτοί που δεν θέλουν να πιστέψουν ότι υπάρχει και ενώ ξέρουν ότι μπορεί κάτι να υπάρχει. Δικό τους πρόβλημα. Εγώ τι φταίω δηλαδή να ασχολούμαι με αυτούς? Δηλαδή με την έννοια ότι εφόσον επέλεξα μια απορία και θέλω να ασχολούμαι με κάτι και ασχολούμαι με αυτό, το ερευνώ και οτιδήποτε άλλο, δεν μπορώ να πεισοδρομώ και να ασχολούμαι με, μην πω τώρα, χαρακτηρισμό. Πρόβλημά τους, δηλαδή δεν θέλω να αποδείξω τίποτα, δεν έχω τέτοιου είδους επιθυμία. Κάποτε είχα, μικρός. Απλώς δεν συνειδητοποίησα ότι όταν θες να προχωρήσεις κάπου και να ερευνήσεις και πραγματικά να βρεις κάτι και να διευρύνεις την είδησή σου και την επίγνωσή σου και την αντίληψή σου, δεν μπορείς να ασχολείσαι με ανόητους. Τόσο απλά. Να μην πω μια λέξη. Ναι. Δεν το αφισβητείς. Εντάξει, ωραία, τι να κάνουμε. Να συμφωνούμε δηλαδή, δεν καταλάβω. Σε όλα. Αφισβητείς έτω. Όχι, ναι, απλά οι περισσότεροι, εντάξει, είπαμε ότι αμφισβητούν, αλλά δεν έχουν και τον αντίλογο. Okay, ξέρω εγώ. Και μένουν στο μόνο και μόνο στο ότι τη λέω στον άλλον και προσπαθώ, ξέρω εγώ, χωρίς επιχειρήματα, να τον πείσω ότι δεν υπάρχει κάτι. Ενώ ο άλλος, ξέρω εγώ, εντάξει, ασχολείται, έχει διαβάσει για πράγματα παραπάνω. Και το θεωρώ, ξέρω εγώ, λέω, εντάξει, τρελός, χαζός αυτός. Εντάξει. Εντάξει, ναι, είμαστε χαζοί, καλύτερα. Ο χαζός και το καταλόγησε κιόλας. Αλλά κοίταξε, το θέμα είναι, σου λέω, από ένα σημείο και μετά, κάνεις την επιλογή. Ή ασχολείσαι με τους ανόητους και τους άπιστους και που δεν ενδιαφέρονται οι κάτοικοι, που τους εξηγήσεις, δεν το καταλάβουν και τους τύχει κάτι, θα φύγουν τρέχοντας. Ποιος ο λόγος να ασχολείσαι? Πρέπει να, δηλαδή, να ξεκαθαρίσεις κάποια στιγμή, λέω τώρα όχι εσύ, μιλώντας, ξέρεις, στο δεύτερο πρόγραμμα. Ναι. Για ποιο λόγο ασχολείσαι με το θέμα αυτό? Ασχολείσαι για να διευρύνεις την αντίληψή σου? Ασχολείσαι για να γίνεις διάσημος? Ασχολείσαι για να κοντράρεις τους άλλους που δεν γουστάρεις και ξέρω εγώ και τσακώνεστε? Υπάρχουν, είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Αν το ξεκαθαρίσεις αυτό, από εκεί και μετά προχωράς. Γιατί αν θες να ασχολείσαι μόνο και μόνο για να πας κόντρα στους άλλους, εντάξει, κάντο, αλλά για μένα αυτό είναι αδίξεδο. Το θέμα είναι πώς το προχωράς το πράγμα. Εντάξει. Ανέφερα ένα φαινόμενο πριν στην αρχή της συζήτησής μας, όπου είναι και το πρώτο paranormal bio που ανεβάσαμε στο blog μας και ανεβαίνει και σαν αφήγηση στα βίντεο που αναφέραμε. Έχει να κάνει με το φαινόμενο της μόρας, βραχνά, διάφορες ονομασίες. Αν θέλετε να μας πείτε δύο λόγια αυτά, καθώς είναι ίσως και το πιο συχνό φαινόμενο που έχουμε συναντήσει, που συναντούμε όλοι, και έχει ξεπεράσει νομίζω το 15% των ατόμων που ήρθαν σε επαφή. Ναι, είναι πολύ συχνό όντως φαινόμενο και ενδιαφέρον. Μάλιστα ο Τζον θα ήταν ο Μπράιτ το έχει ερευνήσει. Ναι, έχει κάνει ολόκληρη έρευνα και ολόκληρα άρθρα έχουν ανέβει τον Τζον. Έχει γράψει πάρα πολλά πράγματα, ίσως, όχι σίγουρα, πολύ πιο ειδικός. Υπάρχει το φαινόμενο, κοίταξε, με δύο λόγια, στην περίοδο του ύπνου
και μάλιστα στην φάση, στην υπναγωγική, την υπνοπονητική όπως λένε, δηλαδή εκεί πάνε να κοιμηθείς, πάνε να ξυπνήσεις, είναι η φάση που συμβαίνουν τα πιο πολλά πράγματα με την έννοια της εμπειρίας, της ονειρικής αποκάλυψης κλπ. Κάπου εκεί πάει και η μόρα ή τέλος πάντων αυτό το κάτι που έρχεται στον ύπνο σου και σε κάθεται πάνω σου, δεν μπορεί να μιλήσεις, δεν μπορεί να κουνηθείς κλπ. Κλπ. Υπάρχουν απλές περιπτώσεις όπου είναι καθαρά το θέμα ιατρικό, αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις πολύ πιο ενδιαφέρουσες που το πράγμα έχει ψαχνό και επεκτείνεται και σε άλλα σημεία. Είναι τόσο τεράστιο θέμα που δεν ξέρω πού να το πιάσω. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει στην ελληνική λαογραφία ως σβραχνάς, ας πούμε, ως παράδοση. Εδώ και αιώνες, δηλαδή, μάλιστα έχουμε κείμενα από την αρχαιότητα, από το Βυζάντιο που περιγράφουν το φαινόμενο. Και αυτό γιατί... Ακούγεται. Ναι, τώρα είναι μια χαρά. Η βροχή ακούγεται έτσι. Τώρα όχι, ναι. Τώρα δεν είναι... Όχι, όχι, δεν είναι βροχή. Μπορεί να έχουμε κάποιο ωριακό φαινόμενο, ίσως. Είπαμε, ναι, γενικότερα δεν ξέρουμε, συγγνώμη κιόλας που διακόψουμε λίγο την κουβέντα, απλά σε κάθε σχεδόν εκπομπή όλο και κάτι τύχαινε και με τον Τζόναθαν τις προάλλες τύχαιναν πανεμβολές και τα λοιπά, λέγαμε, ξέρω εγώ, χαριτολογώντας πάλι με τον Τζόναθαν, να αναλύσουμε και το βίντεο της εκπομπής μετά. Όπου ναι, κάνουμε αναφορές σε τέτοια πράγματα. Είναι πολύ πιο... δεν είναι καθόλου αστείο, με την έννοια ότι όταν... Τι γίνεται, όταν έχεις την ατμόσφαιρα, ευνοείς την εκδήλωση τέτοιων φαινομένων. Και η ατμόσφαιρα αυτή υπάρχει ήδη τώρα εδώ. Δηλαδή είμαστε εδώ και μιλάμε, και έχουμε και άλλους αναγνώστες, ακροατές που ακούνε, έχει δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα. Είναι δικτυακή αυτό, δεν έχει σημασία. Αυτό το πράγμα δημιουργεί συνθήκες για να εκδηλωθούν περίεργα. Εντάξει, δεν λέω 37 ή καραμπινάτα, κάποια περίεργα πραγματάκια τα οποία τα περνάς. Εντάξει, και έπεσε σύνδεση. Έπεσε, γιατί ξέρω εγώ, υπάρχει θέμα. Γιατί βρέχεις. Ναι, ναι. Αν το σκεφτείς όμως, δεν είναι τόσο πια φυσιολογικό. Αλλά συμβαίνουν αυτά. Τι να κάνω. Ναι, να πω κάτι. Είπαμε πριν ότι ανεβάζουμε κάποια μικρά βίντεο από τις εκπομπές, εκτός από ολόκληρη την εκπομπή. Ναι. Σε κάποια από τα βίντεο, την ώρα που μιλάω εγώ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ακούγεται μια φωνή όπου δεν είναι ούτε του καλεσμένου μας, ούτε δικιά μου, ούτε του Κώστα. Το ακούσαμε πολλές φορές, δεν θέλαμε να το βγάλουμε, να το ανεβάσουμε, καθώς θα μας πούν ότι προσπαθήσαμε να το προωθήσουμε δεν ξέρω τι. Αλλά υπάρχει ένα τέτοιο φαινόμενο, τώρα κατά πόσο είναι τυχαίο, απλά πήρα την πάση από αυτό που αναφέρατε και γι' αυτό το αναφέρω κι εγώ. Ναι, γενικότερα αν καθίσει κάποιος και ακούσει γενικότερα τις εκπομπές μας, κάθε εκπομπή κάτι γίνεται, που εντάξει, ως επιτοπλίστων στις προηγούμενες εκπομπές, η σύνδεση η δικιά μου ήταν τέλεια εδώ, εντάξει, πιάνω πολύ καλή ταχύτητα, είμαι στο Eindhoven, οπότε έχω πάρα πολύ καλή σύνδεση, αλλά κάτι με τον καλεσμένο εκεί, όταν αναφέρουμε κάτι περίεργο, και μόνο όταν αναφέρουμε κάτι περίεργο, δηλαδή μπορεί να κυλήσει ομαλά, κομπλέ εκπομπή, αλλά όταν αναφερθεί κάτι περίεργο, να υπάρξει κάποια παρεμβολή τώρα. Έτσι πάει το πράγμα, έτσι πάει το πράγμα. Αυτό, δεν ξέρουμε. Ναι, και μιας που το πήγα και σε αυτό, τις αναφορές ξέρω εγώ που γίνονται, είδαμε, όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή, κάποια ομάδα να κάνει μια τελετή, το έχει ανεβάσει και βίντεο κτλ. Εσάς ποια είναι η γνώμη σας για τις τελετές που υπάρχουν, γίνονται με βιβλία, ξέρω εγώ, το ποτηράκι, βιβλία, ναι, το ποτηράκι, ναι, ουίγες, είτε ξέρω εγώ με βιβλία, κατά πόσο είναι βιβλία ή όχι της Σολομονικής κτλ. Τελετή κάνουμε και τώρα, αυτή τη στιγμή. Δεν χρειάζεται να διαβάζουμε Σολομονική, να έχουμε τα ράσα, ξέρω εγώ, και να λέμε τα επικλήσεις. Όταν η τελετή θα πει, θα πει ατμόσφαιρα. Φτιάχνει μια ατμόσφαιρα με τελετουργικό τρόπο, ας πούμε, η οποία ευνοεί την εκδήλωση φαινομένων. Γιατί, διότι και εσύ έχεις περιέχεις μια αντίληψη συγκεκριμένη. Και είτε αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα περισσότερο, είτε τα προκαλείς εσύ, είτε τέλος πάντων υπάρχουν οι συνθήκες αντικειμενικές να εκδηλωθούν. Και όταν λέω ότι έχουμε τώρα μια τελετουργία, αυτό εννοώ. Η τελετουργία με ευρείες συνθήκες δεν είναι ο Χάρι Πότερ, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, το Hollywood μας έχει συνηθίσει. Όταν μιλάμε για μαγεία και μιλάμε για μαγική ατμόσφαιρα, η οποία είναι μια έκφραση που χρησιμοποιείται από τον καθέναν, δημιουργεί συνθήκες τέτοιες, τις οποίες το υποσυνείδητο εκδηλώνεται. Και αυτό συμβαίνει πολύ πιο συχνά από ό,τι νομίζουμε. Πόσο μάλλον όταν ασχολείς με τα θέματα αυτά. Τώρα για τις μεθόδους αυτές όλες επίκλησης, ξέρω εγώ, ποτηράκι κλπ. Κλπ. Ναι, εντάξει, ναι, σύμφωνοι υπάρχουν και υπάρχουν εδώ και αιώνες, ας πούμε. Πιάνουνε. Γιατί πιάνουνε, διότι δημιουργεί συνθήκες, δημιουργεί ατμόσφαιρα. Η τελετουργία, το θέατρο σήμερα
είναι τελετουργία, ξεκίνησε από μαγικές τελετουργίες στην αρχαιότητα. Δεν ήταν ότι παίζει με την κομμωδία, τάδε είτε ο δράμα ή οτιδήποτε άλλο. Ξεκινούσαν και αναπαριστούσαν, ας πούμε, διάφορες διαδικασίες της φύσης, διάφορα πράγματα. Ήταν ψυχόδραμα, ήταν μέθοδοι πρόκλησης πραγμάτων. Και μετά βεβαίως έγινε η τέχνη. Εντάξει, η τέχνη όμως σήμερα, τι είναι, η τέχνη μαγεία. Έχει σε πράγμα το υποσυνείδητο του. Το υποσυνείδητο είναι μαγεία. Και μαγεία με την πολύ ευρία έννοια της λέξης, όχι με την πολύ στενή που έχει ο πολύς κόσμος. Μιλάω με την έννοια της ατμόσφαιρας. Η οποία ατμόσφαιρα ευνοεί την εκδήλωση του υποσυνείδητου. Τόσο απλά. Δεν χρειάζεται να φοράμε ράσα και να μεταλλούμεθα τον Ντάδε και τον Κθούλου, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Αν και ίσως πάρα πολλά τυπικά και κλισέ, τουλάχιστον σε αυτούς που ξεκινάνε τώρα, ξέρω εγώ τι, ναι, πιάνουν πιο πολύ και τους εντυπωσιάζουν. Αλλά μπορείς να κάνεις ατμόσφαιρα και τελετουργία με πολύ απλά πράγματα. Ναι, να ρωτήσω γιατί, όπως προαναφέρατε και πριν, έχετε κάνει απίστευτα πολλές έρευνες με πολλούς ερευνητές και όλα αυτά. Πώς βλέπετε εσείς την έρευνα του μυστηρίου και του παραδόξου από τις ομάδες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας? Όπως είπα και πριν, αυτό που με ξενίζει και που με απογοητεύει εντός εισαγωγικών είναι ότι κανείς δεν έχει κάτσει να δει, ρε παιδιά, τι είπανε προηγουμένως για το θέμα αυτό και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σου λέω, υπάρχουν βιβλία, υπάρχει βιβλιογραφία, περιοδικά, βίντεο, άρθρα, με ένα σωρό πράγματα διαθέσιμα και προσβάσιμα με ένα κλικ. Τζάμπα. Και δεν βλέπω κανέναν ή σχεδόν κανέναν να το κάνει αυτό. Πιστεύετε ότι το πρόμο και η προώθηση που θέλουν κάποιοι για να πάρουν τη διασημότητα, που μπορούν και τη δημοφιλία, καταστρέφει την έρευνα αυτού καθ' αυτού, δηλαδή στην Ελλάδα σαν όρο? Δηλαδή αν για παράδειγμα υπάρχουν 10 ομάδες και 8 προσπαθούν να το πάνε εκεί, κάποια στιγμή θα καταστραφεί, θα καεί σε εισαγωγικά. Έχει ήδη καεί. Με την έννοια ότι εντάξει, και επαναλαμβάνω, αν θες τη δημοφιλία και τα κλικ και τα views κλπ. Εντάξει, σύμφωνοι, καμία αντίρρηση. Αλλά παραδέξτε το. Δηλαδή, και φυσικά θα ανεβάσει ένα προϊόν το οποίο είναι εντυπωσιακό. Ανεξαρτήτως, δεν σε ενδιαφέρει η ουσία. Αλλά μην το παίζεις ότι είσαι ερευνητής και ότι ψάχνεις και ότι ξέρεις και ότι με ενδιαφέρεσαι. Ενώ πραγματικά στην πραγματικότητα θες μόνο να φτιάξεις κάποιο εντυπωσιακό βίντεο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο για να πάρεις views. Αν θες να πάρεις views, ναι, εντάξει, κάτω, οκ. Okay, αλλά μην μπερδεύουμε πώς το λένε, τα σίκα με τη σκάφη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, μπορεί να κάνω και λάθος, πρόοδος έρευνας αυτής. Τίποτα. Υπάρχει, ας πούμε, μια μίμηση της μόδας του ghost hunting, έτσι και εμένα. Π.χ. πώς ήταν πριν από 10 χρόνια, 20 στο εξωτερικό. Έρχεται και εδώ πέρα. Κάποιοι κάνουν πολύ καλές εκπομπές και πολύ καλές προσπάθειες, ειλικρινά μιλώντας. Αλλά ακολουθείτε εσείς κάποιος που έχετε ξεχωρίσει στο χώρο, αν θέλετε να αναφέρετε? Όχι, δεν θα αναφέρω κάποιον, αλλά υπάρχουν καλοί, υπάρχουν κακοί. Έχετε υπάρχουν... ξεχωρίσει εσείς, αυτό εννοώ. Ναι, αλλά πρέπει να σκεφτείς τι ακριβώς θέλεις και πώς θα το παρουσιάσεις. Αλλά γενικώς μιλώντας για την έρευνα, τουλάχιστον όπως την θεωρώ εγώ ως έρευνα, δεν βλέπω να γίνεται κάτι γενικότερα. Δηλαδή, δεν προχωράει το πράγμα. Το ότι είναι κάποιοι ενδιαφέρονται και κάνουν δουλειά καλή, ξέρω εγώ, και το προχωράνε, δεν σημαίνει ότι το πράγμα πάει παρακάτω. Εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί να είμαι ίσως και πολύ μεγάλος για να κρίνω και να είμαι και γκρινιάρης και συντηρητικός, αλλά δεν ξέρω, τι να πω. Ωραία, να συνεχίσουμε. Θέλουμε να μας πείτε σε αυτό το σημείο δύο λόγια για την έρευνα που έχετε κάνει σχετικά με το μυστήριο των καπακιών, με τα παράξενα σύμβολα στους δρόμους της Αθήνας, αν δεν κάνω λάθος. Είστε ο μοναδικός που έχει κάνει αυτή την έρευνα, τα λέω σωστά? Από όσο ξέρω, ναι, δεν ξέρω. Δηλαδή, τι να πω. Ναι, να μας πείτε δύο λόγια, ενώ αν ισχύει αυτό που διαβάζω, που έχω βρει. Αυτό εννοώ. Τι να ισχύει, δηλαδή? Αν έχετε κάνει αυτή την έρευνα, και να μας πείτε δύο λόγια αν την έχετε κάνει. Έχω κάνει, με την έννοια ότι έχω γράψει και κείμενα, τα έχω βάλει στην ιστοσελίδα μου. Αλλά από εκεί και πέρα δεν έχω δυνατότητα να έχει προχωρήσει κανείς το πράγμα αυτό. Μιλάμε τώρα για έρευνα που είχε τελειώσει το 2002. Έχουν περάσει 14 χρόνια από τότε. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια ώστε να ακούσουν κάποιοι που δεν το ξέρουν ή που δεν το έχουν διαβάσει? Να πούμε 10 πάγια καταρχάς. Υπήρχε, ο Μπαλάνος το είχε βγάλει αυτό παλιότερα, είχε συνειδητοποιήσει, είχε δει, ας πούμε, ότι υπάρχουν στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις βέβαια και σε όλη την Ελλάδα βασικά κάποια καπάκια που σκεπάζουν κάποιες παροχές στο δρόμο που έχουν, βασικά έχουν πάνω μαγικά σύμβολα. Μαγικά είναι. Δεν το κουβεντιάζουμε τώρα γιατί δεν έχουμε χρόνο, αλλά είναι μαγικά. Δηλαδή αυτός
εν πάση περιπτώσει που τα ζωγράφεις, τα έφτιαχνε, ήξερε το μαγικό συμβολισμό. Λοιπόν, αυτά είναι σκορπισμένα σε όλη την Αθήνα, σε όλες τις πόλεις μάλλον της Ελλάδας, και κάπου θέλαμε να καρτογραφήσουμε και να καταγράψουμε τι γίνεται, πας και βγάλουμε κανένα μοτίβο. Δεν βγάλαμε. Αλλά όμως κάποιοι συνεργάτες και εγώ κάναμε μια έρευνα το 2002, επί μήνες ολόκληρους, και καταγράψαμε σε μια περιοχή της Αθήνας όλα τα καπάκια που ήταν, πώς ήταν, γιατί ήταν, τι είχε από κάτω, τι διαστάσεις είχαν, τα φωτογραφίσαμε κλπ. Δεν βγάλαμε κάτι εντυπωσιακό. Βγάλαμε καταρχάς ότι τα σύμβολα είναι μαγικά πρώτον, δεύτερον ότι υπάρχει ποικιλία στα σύμβολα, και ποικιλία περίεργη με την έννοια ότι αν είσαι μια βιοτεχνία, χιτήριο το οποίο φτιάχνεις καπάκια, δεν διαφοροποιείς τόσο πολύ το προϊόν σου, δεν υπάρχει λόγος. Φτιάχνεις ένα σύμβολο και το βάζεις παντού. Τρίτον ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως στοιχείο του κατασκευαστή, γιατί όλα τα καπάκια αν δεις έχουν και το τηλέφωνο και την ονομασία της βιομηχανίας που το έχει φτιάξει. Τα συγκεκριμένα δεν έχει κανένα. Κανένα. Και αυτά, κάνα 2-3 που έχουν, είναι προσήκη μεταγενέστερη. Επίσης, το ανακαλύψαμε ότι τα καπάκια αυτά ήταν τοποθετημένα, δεν ξέρω τώρα πότε, αλλά σίγουρα πριν το 60-50, δεν ξέρω, κάπου εκεί, ότι δεν έχουν κανένα μοτίβο, γιατί έχω διαβάσει και διάφορες ανοησίες, κανένα μοτίβο δεν υπάρχει, ότι σχηματίζουν δηλαδή πεντάγωνα και τρίγωνα και ανοησίες, τίποτα. Ανοησίες είναι αυτά. Και ότι τα πιο πολλά από αυτά καλύπτουν, είναι ιδιωτικά. Δηλαδή καλύπτουν, ξέρω εγώ, παροχές πετρελαίου σε πολυκατοικίες. Το οποίο σημαίνει ότι ο διαχειριστής της πολυκατοικίας κάποια στιγμή πήγε αγόρασε ένα καπάκι από κάποιο μαγαζί και το καλύπτει στο φρεάτιο. Δεν καλύπτουν τις ΕΙΔΑΠ δημόσιες παροχές. Δεν είναι τοποθετημένα σε κάποιο μοτίβο. Δηλαδή υπήρχαν κάποτε διαθέσιμα σε μαγαζιά, κάποτε δεν υπάρχουν πια, και τα οποία τα αγόραζε κάποιος για να καλύψει, ο διαχειριστής π.χ. ας πούμε κάποιος άλλος, για να καλύψει ένα φρεάτιο. Τώρα, εμείς κάναμε κάποια έρευνα και βρήκαμε στοιχεία, αλλά αυτό που με απογοητεύει είναι ότι από τότε μέχρι τώρα, 14 χρόνια, έχω πει επανειλημμένως ότι παιδιά, τα στοιχεία που βρήκαμε, πέρα από αυτά που δημοσίευσε, υπάρχουν και άλλα, όχι απόρριτα, αλλά τεχνικά στοιχεία. Είμαι διατεθειμένος να παραδώσω σε οποιοδήποτε αποδείξει ότι μπορεί να πάει την έρευνα παρακάτω. Πήγε κανείς παρακάτω? Όχι. Πήγε κανείς να ρωτήσει τα χιτήρια ή τις βιοτεχνίες που υπάρχουν, τι, πώς, πού, γιατί, πότε και εφόσον? Όχι. Όλοι εξαντλούνται σε σχόλια στο ίντερνετ, τις απόψεις, και εγώ πιστεύω αυτό, και διαβάζω διάφορες ανοησίες, ας πούμε, και διάφορα ανυπόστατα πράγματα από άτομα, τα οποία προφανώς όχι μόνο δεν τα έχουν ερευνήσει, δεν έχουν βγει παρά έξω για να δουν ποια καπάκια εννοούμε. Κάπου έχω απογοητευτεί με το όλο θέμα δηλαδή, και δεν νομίζω ότι προχώρησε, όχι δεν προχώρησε, ούτε θα προχωρήσει καθόλου. Αυτά με δύο. Γιατί ανοίξαμε περισσότερο τη συζήτηση από ό,τι ανοίγουμε συνήθως με τις ομάδες, σε περισσότερα θέματα εννοώ, μεγαλύτερο εύρος. Αν θέλετε να... Να συνεχίσω σε αυτό το μοτίβο, αν πιστεύετε στις θεωρίες συνωμοσίας. Για παράδειγμα, νομίζω ότι ο Άλκης Αϊβάζης έχει κάνει ολόκληρο επεισόδιο στο κανάλι όπου ανεβάζει. Οπότε να μας πείτε και τη δική σας γνώμη. Συνωμοσίες υπάρχουν σαφώς. Υπάρχουν μυστικά παιχνίδια, μυστικές διαργασίες, διάφορα πράγματα τα οποία είναι δεδαλώδη και περίπλοκα. Από εκεί και πέρα όμως το να δεχτούμε ότι για οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο, για οτιδήποτε συμβαίνει, για οτιδήποτε σκεφτούμε, υπάρχει κάτι κρυφό από πίσω. Εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο κατά παρανοϊκό. Και υπάρχει ένας όρος αντίστοιχος. Υπάρχει η κονσπιρένεια. Συνωμοσιοπαράνοια, ας το πούμε, μεταφράζεται, το οποίο ό,τι και να γίνει, α, φταίει ο τάδε, φταίει οι άλλοι. Είναι τόσο περίπλοκο το πράγμα και τόσο περίπλοκη η κατάσταση που δεν μπορείς να ορίσεις βασικούς ενόχους, ας πούμε, ότι συμβαίνει κάτι. Είναι πολύ περίπλοκο. Και επαναλαμβάνω πάλι ότι οι συνωμοσίες υπάρχουν σαφώς. Απλώς δεν μπορώ αυτή την παράνοια πλέον. Το ότι όλα μας τα κρύβουν και όλα ξεκινάνε από κάπου και ότι κάπως έτσι. Λοιπόν, να τσεκάρω λίγο το chat εγώ αν έχουμε κάτι. Όχι, δεν έχουμε. Βασικά, επειδή κλείνει σιγά σιγά η συνέντευξη, σε 10 λεπτά θα τελειώσουμε σχεδόν. Ρωτήστε τώρα ό,τι είναι να ρωτήσουμε πριν κλείσουμε. Να κάνω εγώ την πρώτη τελευταία ερώτηση που έχουμε στα χαρτιά, το πούμε έτσι. Θέλω να μας δώσετε, να δώσετε βασικά σε όλους αυτούς που είτε ασχολούνται είτε άρχισαν να ασχολούνται, γιατί είδαμε μέσω από όλες αυτές τις ερευνητικές ομάδες που βγαίνουν,
έχουν βγει που ανεβάζουν βίντεο στο YouTube κτλ. Η δικιά της κάνει μια έρευνα, την προσεγγίζει διαφορετικά κτλ. Τα βλέπουμε και εμείς στο YouTube, τα βλέπουν και οι φίλοι μας. Δημιουργούνται συνέχεια καινούργιες ομάδες, κυρίως όμως είναι, ας το πω, εφηβικής ηλικίας, όχι ενήλικες, όπως βλέπουμε κιόλας από πολλές έρευνες. Δεν μιλάω για τις μεγάλες που πολλές από αυτές είχαμε και καλεσμένους, για κάποιες πιο μικρές που αρχίζουν τώρα δειλά-δειλά. Εσείς μιας που έχετε και μια μεγάλη εμπειρία στο χώρο του παραφυσικού, στο χώρο των ερευνών κτλ. Τι συμβουλή θα δίνατε για όσους αρχίζουν και ασχολούνται τώρα? Να ψάξουν να βρουν τι ακριβώς έγινε παλιά. Αυτό που είπε προηγουμένως. Υπάρχουν βιβλία, κείμενα, άρθρα, βίντεο, οτιδήποτε ερευνητών διαφόρων χώρων, οι οποίοι και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, οι οποίοι δουλέψαν και βρήκαν πράγματα παλιά. Να ψάξουν να βρουν αυτά. Αυτή είναι η συμβουλή μου με την έννοια αυτή. Από εκεί και πέρα, το ότι είναι έφηβο δεν σημαίνει κάτι κακό, ίσα ίσα. Και εμείς ξεκινήσαμε. Γιατί ο έφηβος έχει το μεράκι και το πάθος, ας πούμε. Δεν το έχει ο ενήλικος. Ο ενήλικος έχει γεράσει και είναι αποσυρημένος ή έχει συγκεκριμένες απόψεις σχηματίσει καλή ώρα για μένα. Αλλά το θέμα είναι να βρουν, ρε παιδί μου, τι έγινε πριν. Να μην χάνουν το χρόνο τους, να μην τι άλλο. Να πατήσουν πάνω σε αυτό που έχει ήδη επιτευχθεί. Αυτό είναι η συμβουλή. Απαχάναμε τις συμβουλές, αλλά άμα το ζητάτε, να σου το πω. Ναι, να μας πεις, καθώς φτάνουμε στο κλείσιμο, τι άλλο να περιμένουμε τώρα εμείς από το Θανάση Βέμπο. Σε επίπεδο έρευνας, συγγραφής, σε οτιδήποτε. Α, δεν ξέρω. Τα πάντα. Δεν έχω ιδέα. Θα δείξει. Κάτι στο άμεσο μέλλον. Άμεσο όχι. Έχω πολλά στο μυαλό μου, αλλά άμεσα όχι, με την έννοια δεν έχω το χρόνο. Αλλά οτιδήποτε, επειδή δόξα τω Θεώ υπάρχουν τα κοινωνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ. Οτιδήποτε γίνει το ανακοινώνω, το γίνεται γνωστό σε χρόνο ρεκόρ, δεν είναι όπως παλιά. Οπότε οτιδήποτε συμβεί ή εξελιχθεί θα το μάθουμε. Μάλιστα, εντάξει, από ό,τι καταλάβαμε, η ερώτηση, να πω λίγο εγώ, που έκανα νωρίτερα για τη συμβουλή και όλα αυτά, εντάξει, από ό,τι καταλάβαμε και από την κουβέντα, σίγουρα θα θέλατε όσοι ασχολούνται και για από ό,τι καταλάβαμε και από αυτούς που ασχολούνται ήδη, να κάτσουν λίγο να διαβάζουν πέντε πράγματα παραπάνω. Έχετε εσείς... Ναι, πείτε. Α, και δεν νομίζω ότι πρόκειται να γίνει, απλώς ως... Εντάξει. Όχι γεροπαράξενος, αυτό θα ήθελα. Να ακουστεί τέλος πάντων, εντάξει, αυτό θέλουμε. Γι' αυτό έχουμε και πολλές διάφορες απόψεις, να ακουστεί του καθενός η άποψη. Όχι, με την έννοια, παιδί μου, ότι υπάρχει τόσο μεγάλο υλικό ήδη υπάρχουν, που για μένα είναι κρίμα να πηγαίνει χαμένο και ο άλλος να ξεκινάει σήμερα που έχει το μεράκι, που έχει την αγάπη για το χώρο, να το αγνοεί. Δηλαδή είναι κρίμα να πηγαίνει χαμένο. Και είναι κρίμα να ανακαλύπτει αυτός ο συγκεκριμένος την περίτιδα. Αυτό. Ναι. Κάποια, ξέρω εγώ, 2-3 σαν βιβλιογραφία που θα προτείνατε εσείς, πράγματα, ξέρω εγώ, που να επικεντρώσουν τα νεαρής ηλικίας, κυρίως, ας πούμε, άτομα πριν βγουν έξω για έρευνα κτλ. Να ψάχνουν το θέμα ενδελεχώς, δηλαδή να μην κάνουν ένα κλικ και οτιδήποτε δούνε στο πρώτο που βγαίνει στο Google, ας πούμε, να το πατάνε και να πούνε «Α, αυτό είναι». Να το ψάχνουν λίγο παραπέρα. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο. Το ξέρω ότι είναι απαιτητικό. Γιατί πια υπάρχει, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, δηλαδή η πληθώρα των πληροφοριών που σε μπερδεύει και σε απογοητεύει, αλλά να το ψάχνουν παραπέρα. Σε βάθος. Να μην το βάζουν κάτω. Κάπως έτσι. Ωραία. Και κλείνοντας, θα θέλαμε βασικά να πείτε τη γνώμη σας για το δικό μας εγχείρημα, τη δική μας προσπάθεια, πώς τη βρίσκετε, αν την επικροτείτε, αν όχι, πώς σας φάνηκε η όλη συνέντευξη, το όλο κλίμα κτλ. Έχουμε κάποιο πρόβλημα πάλι, ναι. Ακούγομαι. Ναι, λοιπόν, επιστρέψαμε. Ναι, νομίζω ακούστηκε η ερώτηση, ναι, θα θέλαμε την απάντησή σας. Ακούστηκε η απάντηση? Όχι, μόνο η ερώτηση, περιμένουμε την απάντηση. Ναι, επανέλαβε την ερώτηση λίγο και να το... Ναι, βασικά θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για το εγχείρημα το δικό μας, την προσπάθεια που κάνουμε, ναι. Πώς τη βρίσκεται. Ναι, είπα ότι οποιοδήποτε νέο εγχείρημα είναι ελπιδοφόρο και... άξιο συγχαρητηρίων κλπ. Αλλά από εκεί και πέρα έχει την ευθύνη να το προχωρήσετε και να δείξετε πραγματικά ότι είναι μια καινούργια και καινοτομική δράση.
Ωραία. Βασικά έχουμε και θέματα. Έπεσε και ο Κώστας τώρα, ναι, πέσαμε όλοι μαζί. Ναι, επέστρεψα. Έτσι πάει το πράγμα. Το μάτι. Το μάτι έχει 1200, εντάξει, είναι πολλά θέματα. Βασικά, ναι, κλείνοντας λίγο να πούμε ότι όπως σας έχουμε πει, είπαμε και στην εκπομπή, μιλήσαμε και λίγο και κατηδίαν off-air, ξέρω εγώ κτλ. Ότι έχουμε και το τελευταίο εγχείρημα που θα είναι να καλέσουμε όλους τους ερευνητές που έχουμε καλέσει, συγγραφείς και αυτά. Οπότε φαντάζομαι σας βρίσκει θετικό να συμμετάσχετε σε μια τέτοια συζήτηση με τους λοιπούς Έλληνες ερευνητές που θα έχουμε καλεσμένους. Ναι, υποθέτω διαδικτυακή δηλαδή. Ναι, όπως τώρα. Ναι. Τον ίδιο ακριβώς έρωτα. Ακριβώς, ναι. Ναι, δεν έχω αντιρρήσει καμία, ίσα. Ωραία. Λοιπόν, οπότε αφού σας βρίσκει σύμφωνο, εντάξει, θα έρθει σχετικό mail, εννοείται το συντάσσουμε τώρα. Εντός Σαββατοκύριακου θα το στείλουμε για να κανονιστεί και η εκπομπή κτλ. Οπότε να σας ευχαριστήσουμε εμείς από την πλευρά μας. Και πρώτα απ' όλα για την καθυστέρηση που είχαμε για την εβδομάδα που μετακινήθηκε η εκπομπή κτλ. Εντάξει, είπαμε live βγαίνουμε, οπότε υπάρχουν προβλήματα γενικότερα. Δεν υπάρχει πρόβλημα, λίμωνο. Και εγώ ευχαριστώ εσάς που με καλέσατε, τα παιδιά που μας ακούσαν και γενικώς όλους τους αναγνώστες της Σοκράτης. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Ωραία, και εμείς το ελπίζουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε και πάλι και πάμε βασικά σε ένα διάλειμμα. Επιστρέψουμε για το κλείσιμο, ναι. Κώστα, να αναφέρουμε και πώς θα κινήσει μέχρι το τέλος. Δηλαδή, αν θα έχουμε την ειδική εκπομπή, πέρα από την τελευταία εκπομπή που αναφέραμε και κάναμε την πρόταση. Ναι, εννοείται. Θα δούμε βασικά τι θα κάνουμε. Θα τα πούμε λίγο, ναι, μετά το διάλειμμα, να αποδεσμεύσουμε τον καλεσμένο μας. Τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Ελπίζω να σας κράτησε μια καλή παρέα και σε εμάς, εννοείται, μας κράτησε να μάθετε κι εσείς, να απαντήθηκαν τα ερωτήματά σας τα οποία θέσατε κτλ. Παιδιά, και εγώ ευχαριστώ πολύ για όλα και για την πρόσκληση κλπ. Και καλό βράδυ και τα ξαναλέμε. Ωραία, καλό βράδυ λοιπόν. Επιστρέφουμε εμείς σε δύο λεπτάκια για την αποφώνηση της εκπομπής. Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής, στην αποδέσμευση ουσιαστικά και σύνοψη και για την επόμενη εκπομπή, το τι σχεδιάζουμε. Ευχαριστούμε από καρδιάς τον κύριο Θανάση Βέμπο για το πολύτιμο χρόνο που σπατάλησε μαζί μας και μας έδωσε αρκετές απαντήσεις σε πολλές απορίες που είχαμε είτε εμείς είτε εσείς στο chat της σελίδας μας. Όπως είπε και ο ίδιος, είναι ανοιχτός στην πρόταση για το τελευταίο, την τελευταία πολύ ωραία εκπομπή, όπως είχαμε αναφέρει ότι θα γίνει. Να αναφέρουμε τώρα, φτάνοντας στο κλείσιμο, ότι η τελευταία εκπομπή αυτή που προγραμματίσαμε είναι, μάλλον πάει για 22 Ιουνίου, αν αλλάξει κάτι θα ενημερώσουμε, να δούμε τι θα γίνει. Σκεφτόμαστε να γίνει 22 η τελευταία εκπομπή και την επόμενη Τετάρτη να έχουμε μια διαφορετικού τύπου εκπομπή, όπως αναφέραμε πριν, μικρότερη σε διάρκεια, με έναν καλεσμένο ο οποίος ξέρει αρκετά και έχει να μας πει πολλά πράγματα για κάτι που είχαμε σχολιάσει σε δύο εκπομπές μας για κάποια ομάδα. Ναι, όσοι μας παρακολουθείτε έχετε καταλάβει ήδη. Ναι, όπως και να αναφέρουμε κάποια λίγο διαφορετικά θέματα, όπως μια πρόταση που έχει κάνει ένας άλλος ερευνητής για το κόσμο των δαιμονικών οντότητων και όλα αυτά που τις οντότητες και όλα αυτά που είχαμε αναφέρει. Δηλαδή θα είναι μια διαφορετική εκπομπή, κάτι σαν happening όλο αυτό που συζητάμε και των προτάσεων που ακούμε. Θα βγάλουμε και κάποιες μαρτυρίες δικές σας, όπως είχαμε κάνει πριν
νομίζω στη δεύτερη εκπομπή. Θα είναι, όπως είπαμε, μια διαφορετική εκπομπή πριν το κλείσιμο της χρονιάς, αυτό το όμορφο κλείσιμο, όπως θέλουμε να πιστεύουμε. Ελπίζουμε σε αυτό το σημείο να σας κρατήσαμε ευχάριστη συντροφιά αυτό το αποψινό δίωρο που ήμασταν μαζί σας εμείς και ο κύριος Θανάσης. Να ευχηθούμε καλό μήνα και καλό καλοκαίρι σε όλους, γεμάτο υγεία πάνω απ' όλα και έρευνες όποιοι το επιθυμούν. Εννοείται. Καθώς μπήκε ο μήνας χθες και το καλοκαίρι μαζί του. Συγγνώμη Κώστα, να συμπληρώσω λίγο κάτι σε αυτή τη στιγμή. Καταρχάς να διορθώσω ότι ήταν στην τρίτη εκπομπή με τις μαρτυρίες, αλλά εντάξει, δεν έχει και πολύ σημασία. Επίσης να πω ότι η εκπομπή αυτή που λέμε να γίνει θα είναι κάτι σαν πρόμο, να το πούμε έτσι, για τη δεύτερη σεζόν που, όπως αναφέραμε νωρίτερα, θέλουμε να κάνουμε κάποιον τέτοιον είδος εκπομπές. Να πούμε ότι σε αυτή την εκπομπή θα κάνουμε κάτι που κάναμε και πριν τρεις εκπομπές, δηλαδή θα ξαναβγεί ο ίδιος διαγωνισμός στην εκπομπή που ανέφερε στο πρόμο, όπου θα έχουμε, θα μας κάνουν την προώθηση της σελίδας μας και όλα αυτά, την κοινοποίηση, όπως έχει γίνει ακριβώς η διαδικασία. Πάλι ο τυχερός όπου θα υπάρχει θα βγει σε αυτή την εκπομπή. Συζητάμε να κάνουμε το ίδιο, αν δεν το κάνουμε στην εκπομπή, να το κάνουμε στην τελευταία με έναν υπερτυχερό που θα έχει δώρο και το μπλουζάκι, όπως είχαμε αναφέρει, δηλαδή με όλους τους ερευνητές. Θα δούμε απλά ποιοι θα είναι ερευνητές και πόσοι, από θέμα ταχύτητα, σύνδεση και όλα αυτά, αν θα το κάνουμε. Εμείς το σκεφτόμαστε, το έχουμε πει δημόσια, βασικά έχουμε δεσμευτεί. Ναι, ναι, και πέρα... σε μια από τις δύο εκπομπές, ναι, όμως, όπως και να έχει, θα γίνει αυτό. Μπορείτε να μας στείλετε στο Facebook όποιος ενδιαφέρεται πριν βγει η ανακοίνωση, να του πούμε τη διαδικασία. Και θα βγει και σχετική ανακοίνωση για τη διαδικασία. Να πάω στο chat, έχει στείλει ο φίλος μου τη σημασία της λέξης, Χάρης, με αυτά που μας έχει προσφέρει με τις συζητήσεις και τα βήματα, τα πρώτα βήματα στο χώρο, στο πραγματικά πρώτα βήματα, πέρα από τις δικές μας έρευνες και διαβάσματα. Η πρώτη συζήτηση που κάναμε με άνθρωπο που ασχολείται σε αυτό ήταν με την ομάδα του. Λέει, ήταν δυνατή η εκπομπή, παιδιά, συνεχίστε δυνατά. Ελπίζουμε να ήταν ενδιαφέρουσα και να σας κράτησε αρκετά όμορφη συντροφιά αυτό το βράδυ. Οτιδήποτε θέλετε να ακούσετε, αν για κάποιο λόγο δεν το προλάβατε, αν κάποιος φίλος ήθελε να την ακούσει και δεν πρόλαβε, θα ανέβει στο YouTube, το κανάλι μας το ξέρετε πλέον. Έχουμε ξεπεράσει σε περίπου δύο μήνες τις 150, αν δεν κάνω λάθος, εγγραφές. Είναι κάπου, πάμε, 140 βασικά. Ναι, ναι. Κοντά σε 150, πάμε αρκετά καλά και εκεί. Με το ρυθμό που πάμε, ούτε εμείς το περιμέναμε. Αλλά ευχαριστούμε, και ο λόγος που είμαστε εκεί, ο μεγαλύτερος, είναι άτομα σαν τον Χάρη, σαν τον κύριο Βέμπο, σαν τον φίλο Παύλο, σαν τον Άλκη, όλους που καλέσαμε, τον κύριο Τζόναθαν, τον Μάικ, αν μου διαφεύγει κάποιος ζητώ συγγνώμη. Και το Γιάννη αυτός... επίσης που είναι στους After Dark, να θυμίσουμε, ναι, ναι, που πήγε μαζί με τον Χάρη. Το Χρήστο που είχαμε βγάλει σε μια εκπομπή που ήταν ο τυχερός με τον Αϊβάζη, να αναφέρουμε για το παιδί. Τον φίλο μας που είχε βγει με τη μαρτυρία για το σπίτι στα Λεχόνια του Βόλου και τη δική του εμπειρία. Σε όλους αυτούς, τέλος πάντων, που έβαλαν το δικό τους γιθαράκι ώστε να χτιστεί αυτό το όμορφο εγχείρημα, θέλουμε να πιστεύουμε, που θα συνεχίζει το ίδιο μοτίβο. Λέει ο φίλος και κατά κάποιο τρόπο συνάδελφος, Greek Paranormal Phenomena, καλή συνέχεια παιδιά, μπράβο, συνεχίστε έτσι. Επίσης φίλε μου, οπότε θες να πεις κάτι για το κλείσιμο, Κώστα? Όχι, αυτά, να είπαμε, θυμίσαμε όλα αυτά. Νομίζω με κάλυψες πλήρως. Να καληνυχτήσουμε, οπότε, αν είναι σε αυτό το σημείο, και να πούμε το γνωστό σε όλους πλέον. Αν αντέχεις άκου, και αν κάτι σε οδηγεί εδώ δες. Μα να θυμάσαι πάντως πως οι νύχτες πλέον έχουν αλλάξει, και γι' αυτό ευθύνεται η GSSG.